Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Με πότισες φαρμάκι, ρε με λακρινάκι. Αφιερωμένο σε όσους σ' αγαπάω. Τα ομαδρά σου μάτια, με κάνουνε χίλια κομμάτια. Τα ομαδρά σου μάτια, ρε με λακρινάκι. Με πότισες φαρμάκι, βρήρη μαχρινάκι. Με πότισες φαρμάκι, βρήρη μαχρινάκι. Άιντε, καλημέρες. Με μελαχρινάκι σήμερα και σένα βαρμάκι σε πότσε, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool, με Κάζα μέχρι και τις 10. Και σένα βαρμάκι σε κέρασε. Ποιος? Ο Γουάρντα. Έχασα δελτίο, παιδιά. Πάμε, κλάψε λίγο, έλα. Έλα, βάλε λίγο καζατσίδι. Όχι, ρε. Έλα λίγο καζατσίδι, έλα. Όχι, ρε, όχι. Ναι. Εγώ θα έκλαιγα πάντως. Γι' αυτό θα έκλαιγα πραγματικά. Πες τους τι έγινε. Τι έγινε, έχεις πιάσει μόνο σου 8 μάτς. Ναι. 8 μάτς, 2, 3, 7 μάτς, ναι. Δελτίο που πετάς λες ένα 3 ευρώ 1200. Και βρίσκεις ένα μισθό, ναι. Μπαμπάτσικο, έτσι. Και τι χάνει, παιδιά. Χάνει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος που το είχε άσο άνθρωπος, ενώ έχει πιάσει τα μαλλιά που δεν έχουμε. Ό,τι είχαμε έπιασε. Βρε τα μαλλιά που δεν έχουμε. Πάω κάρι έπιασε. Βρε ό,τι θες έπιασες. Ολυμπιακό όφι έπιασε. Όλα τα έπιασες, ναι. Με ψηλές μονάδες. 2-3 Ατλέτικο Μαδρίτης, όλα, ναι, ψηλά. Ένα μηνιάτικο. Πέταξε 3 ευρώ για να πάρει ένα μηνιάτικο. Κάνει γκολ ο Άρτα με κεφαλιά. Ναι, ρε φίλε. Αφιερωμένο. Κλάψε τώρα. Σιγά με κλάψε. Γράφησε, ρε φίλε. Εγώ πάντως γι' αυτό θα είμαι σκασμένος για ένα βράδυ. Σηκώθηκα πρωί. Ναι. Μια μέρα ακόμα πάνω από το χώμα. Ναι. Και μας όλα καλά. Είδα τον ήλιο να κάνει. Μπράβο, ρε φίλε. Όπως είπε και ο Άγγελος Αναστασία. Ναι. Πήγε ένα πανομή. Έχει να πάνε. Και. Το δώρο του Θεού. Α, μπράβο, κάνε λίγο άγγελο να ξυπνήσουμε με αγγελάρα. Τα ξυπνάς, ναι. Και βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει. Αυτό είναι.
Έτσι είναι, φίλε. Τέλειος. Και πλέον οι μέρες είναι υπέροχες. Σηκωνόμαστε. Πας να ουρήσεις. Ναι. Κάνει κούρμπα. Κάνει. 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 Είμαστε καλά. Είμαστε καλό δρόμο. Ξεκινάμε με συν, με πλάς. Κάνει κούρμπα. Κούρβα. Από πάνω την μπάλα την περνάμε. Το πάνω το φάουλ. Παίρνει μπρος. Ναι, ναι. Δεν σβήνει το Κόρδοβα. Ναι, δεν μένει ο Βαντάρι. Ερχόμαστε κομπούλα, πίνουμε καφέ. Γόρο της Παναγιάς. Τι είναι της Παναγιάς. Καλημέρα και στον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Τον ομοσποδιακό μας τεχνικό. Να το στείλουμε και αυτό μια καλημέρα. Γιατί έχουμε σήμερα τρελή διάθεση. Είναι το πιο ωραίο τσίπουρο που έχω πιει. Από τον Αγγελάρα. Το έχουμε, μας το έχει κάνει δώρο ο Άγγελος πριν πόσα χρόνια. Και έμπειρος. Τι πει εσύ, Πέμπτη. Για πει τα πετρέλαια. Πίση σηκώχη τα άλλα πετρέλαια. Για το κοκκίνησα να μαγουλάσει. Ισχύει σαν τον Άγιο Βασίλη. Έστω ρίμα λίγο. Σαν τον Άγιο Βασίλη έγινε. Αυτό πώς είπε το έπαιζε. Αυτό είναι συλλεκτικές ατάκες. Ο Άγγελο, ο οποίος πέτρεψε μου. Τι να σε πετρέψει, πίση τα πετρέλαια του λέει. Τα μάγουλα έγινε σαν Άγιο Βασίλη έγινε. Η κοκκινού τα μάγουλα σαν τον Άγιο Βασίλη. Άλλο γελάει απέναντι, ξέρεις. Το έχει ήδη κάνει, το έχει λοκάρει. Και κρασί. Φανταστικό μας έχει δώσει. Ναι. Ο Αγγελάρας. Ναι. Να είναι καλά ο Παλίκαρος. Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ασκληπιός και η Ασκληπία. Έχεις κανένα εσύ, γιατί έχεις περίεργο. Και αυτό θα αναφέρω. Όλο και κάποιον θα με βγάλει από καμιά ιστορία. Γεννιέται η κόρη. Ναι. Οι μπαμπάδες με τις κόρες ξέρεις τι δέσμευση. Έχουν, βέβαια. Όπως και τα αγόρια με τις μαμάδες. Τις μάνες, ωραία. Θα έχω εγώ μια κόρη τώρα και να την βγάλω Ασκληπιό. Ασκληπία. Ασκληπία την κόρη. Ναι. Ναι. Δεν τη βγάζει. Ασκληπία. Όχι, δεν τη βγάζει. Πάντως γιορτάζει. Ας σε βρίζει, και... Γιορτάζει και ο Γιώργαρος σήμερα, ο Ζαΐρης. Γιατί τόσο να σκληπιό το λένε. Παγκόσμια μέρα πολικής αρκούδας. Παγκόσμια μέρα πολικής αρκούδας. Χρόνια πολλά, Γιώργαρε. Ζαϊράκο, σήμερα μαζί θα πάμε να βγάλουμε το σημείο. Ο Ζαΐρης. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή του Μετρόπολη. Εδώ τον είχαμε, εσωτερική. Ναι, δεν το ξέρατε. Πώς δεν το ξέραμε. Μα ήταν εδώ, απλά είχε γίνει μια κέντα με ένα χορηγό τώρα. Εντάξει, τα ξέρουμε. Εντάξει. Εδώ ήταν ο Παλίκαρος. Άσερ, τον Μπεκταρά τον καλύπτεις. Ναι, τον καλύπτεις. Τον Μπεκταρά τον καλύπτεις, γιατί ο Ζαΐρης είναι και πολύ καλός ρεπόρτερ. Εξαίσιος. Και καλός αναμεταδότης. Ναι. Και πολύ καλός παραγωγός. Ναι. Αυτά δεν τα έχει κανένα στο Μετρόπολη. Ναι. Κανένα. Τρία στα τρία. Τρία στα τρία. Τρία στα τρία. Δηλαδή, να τον έχει καλή αναμετάδοση. Ναι. Πολύ καλή. Σούπερ. Και οπαδικοί που τι θέλουν οι βλαχοπαοξίδες. Εντάξει, αλλά, να κάνουμε. Αλλά και κανονικοί, δηλαδή δεν μασάει τα λόγια του. Ναι. Δεύτερον. Δεύτερον. Είναι πολύ καλός ρεπόρτερ. Θα σου βγάλει είδηση, θα σου πάρει συνέντευξη. Θα μπει μάχημα χωρίς να είναι συστημικός. Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Και τρίτον, μαζί με τον άλλον, τον Λέοντα. Ποιον? Της δημοσιογραφίας. Τον Έλουρο. Το Πούμα. Το Λέοντα. Που κι αυτός είναι και καλός δημοσιογράφος. Τι καλή γλώσσα σήμερα, τι μας έπιασε, είμαστε πολύ. Και καλός δημοσιογράφος ο Πάγκος και καλός αναμεταδότης. Ο Ζαμπούνης στον FM, να σου το πει. Αυτοί είναι οι παιχταράδες του Μετρόπολης, εγώ στο λέω. Χρόνια πολλά λοιπόν, Γιώργο Ζαΐρη. Ο Πάγκος ναι. Με τον Ζαΐρη. Πολική αρκούδα σήμερα. Σας πλέξαμε το εγκόμιο. Δεν πλέκω εγώ, κάνω εγκόμιο. Ναι, ρε παιδί μου, βάλαμε, τον ντύσαμε, δεν το είπαμε. Άμα πεθαίνει. Άμα σήμερα ο καλός Θεούλης πετούσε μια βόμβα για να πεθάνουν αυτοί που πλέκουν το εγκόμιο, εγώ τζάμπα θα πήγαινα. Τι τζάμπα, μία μέρα. Όχι. Του αυτού που εκτιμάω. Το ξέρω. Είναι λίγοι. Ναι. Τους αγαπάω, είναι λίγοι. Τους εκτιμώ, τους γουστάρω. Είναι στη δεξιά πτέρυγα. Μπήκα στους καλούς. Τα ξέρω αυτά. Εγώ πρώτα θα βγάλω το πράγμα. Ναι. Δεν μπλέκω εγώ κανένα. Ναι, λοιπόν. Εγώ δηλαδή και το κοπλιμάν είναι. Κάτσε Ζαΐρη. Ζαΐρη. Ναι, ναι. Να τα καθουστήσεις, αδερφούλα. Χρόνια. Μην τον αγριεύετε. Πάντως εμείς το θυμηθήκαμε σήμερα. Παγκόσμια μέρα πολικής αρκούδας. Είναι 27 του Φλεβάρι. Χρόνια πολλά, Γιώργα. Αρκούδα τον έφαγε και το Ζαΐρη εδώ. Αρκούδα τον έφαγε. Θηλυκή. Εντάξει, ναι. Δεν είναι αρκούδα. Δεν λέω. Δεν είναι θηλυκή αρκούδα. Σε παρακαλώ, είναι κάτι άλλο. Όχι αρκούδα όμως. Σε παρακαλώ. Θηλυκή αρκούδα τον έφαγε. Θηλυκή αρκούδα. Πάμε παρακάτω. Αυτόν λες. Αυτόν εδώ το τύπο με τα γυαλιά του περίεργο. Το μασόνο. Όχι το βλαχό. Ο Ζαΐρη τον έφαγε θηλυκή αρκούδα. Εντάξει, λοιπόν. Γυναίκα τον έφαγε εδώ. Βρε, εντάξει, επέστρεψε όμως δυνατός. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Εμείς απλά το θυμηθήκαμε, τον ευχόμαστε τον άνθρωπο χρόνια πολλά. Δεν ξέρω πότε θα γιορτάσει και ο Πάγκος. Παγκόσμια μέρα Έλουρου να τους. Ναι. Να τον πούμε για αυτόν χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό, ο οποίος σηκώθηκε και μας κρυφακούει εκεί κάτω στην Αθήνα. Ναι, Αντριάννα ξυπνά αργά από το μικρή που ήταν. Ναι. Καλημέρα στο Δήμο από το Κορινό, καλημέρα Βουβουνάλε του Μετρομίδια, κάτω τα χέρια από τον Φαραώ. Τώρα θα πάμε στον Φαραώ γιατί έκανε ζημιά και στο δελτίο του Κωστή. Εγώ δεν έχω τέτοια. Το καλύτερο ξένο του περσινού πρωταθλήματος από τη στιγμή που σέβεται τον Ολυμπιακό, Φέρτονα Βαγγέλα στον θρύλο. Όπα! Τι είπε δηλαδή. Τίποτα, έγραψε χθες ο Άρντα μετά,
έφαγε γιούχα στο ΑΚ. Έτσι, να πούμε τι έγινε για τον κόσμο που δεν είδε. Η ΑΚ ήταν πολύ καλή χθες στο κύπελο. Η ΑΚ έπαιξε 4-4-2 με πλαϊνά εξτρέμου δύο δεκάρια. Μάνταλους, Μπακασέτες. Απεγοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Ατρόμητο, παρά ότι ενθουσιάστηκα με την ΑΕΚ. Ναι. Εμένα μου άρεσε η ΑΕΚ πάντως, για να είμαι δίκαιος. Όχι, όχι, η ΑΕΚ. Ο Ατρόμητος είχε πολλές απουσίες θες, να ξέρεις. Και αναγκάστηκε να παίξει 3-4-3. Είχε πολλές απουσίες. 3-4-3. 3-4-3 παίξε. Σε 3-4-3. 3-4-3. Με 3-4 να τους δούμε κάτω πώς έπαιξε. Λάθος κάνεις. Ω, δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω λάθος. Το παιχνίδι το είδες πώς έπαιξε. Είχε τον Μπρούνο αριστερό back half. Σου λέω με 4 half έπαιξε. Και με 3 μπροστά. Τον Βάρδα, τον Κουλούρη και τον άλλο. Τι ελλείψεις είχε, ρε. Είχε πολλές απουσίες. Τις απουσίες. Είχε πολλές απουσίες. Έπαιξε ο Μπουσούλατζης. Ο Βασιλακάκης έπαιξε. Ποιες απουσίες είχε? Είχε πολλές απουσίες ο Ατρόμητος. Χθες το ξαναλέω. Είχε 5, είχε 6 χθες την ώρα του αγώνα εδώ τις λέγαμε. Τι είχε, ρε. Μια χαρά έπαιξε ο Ατρόμητος. Ποιον είχε? Θα σου πω το. Λοιπόν. Πες εντεκάδα. Τερματοφύλακας Θεοδωρόπουλος. Θεοδωρακάκης. Θεοδωράκης, ωραία. Ναι. Δεν τον ξέρω αυτό. Θεοδωρακάκης. Έλειπε ο Μέγερη. Ναι. Χατζησαΐας. Ναι. Ο οποίος βγήκε στο ημίχρονο. Βασικός. Για να μπει ο Κατράνης. Βρευγήκε για Καρασαλίδης, βασικός. Ο Σφούγγης. Αλλαγή. Βασικός. Και Ρισβάνης. Αυτή ήταν η τριπλέτα στο στόπερ. Βασική, παρακάτω. Και έπαιξε Μεσάκη. Βασικός. Μπρούνο. Μπουσούλαδος. Βασιλακάκης. Εσικουλού. Βασικός. Γουάρδα Κουλούρης. Βασικός, βασικός. Τι βασικός, βασικός. Τι βασικός. Ο Βασιλακάκης τραυματίας ήταν, γι' αυτό ήταν έξω. Ο Εσικουλού βασικός είναι. Α, με τρελάνεις, ρε. Ποιος Ατρόμητος, ρε. Αν δεν βρε τώρα τη συνοικία των ονείρων, τώρα 600 άτομα στο γήπεδο τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν ήταν η ΑΕΚ αυτή η ΑΕΚ, άρα. Ο Ατρόμητος ήταν ύποπτος. Πάμε παρακάτω. Ήταν ύποπτος. Ύποπτος ήταν. Γιατί, ρε φίλε, ήταν. Βρεάσε με τώρα τον Ατρομητάκο τώρα. Ατρομητάκο. Είμαι Ατρομητάκος. Κοίταξε, για το θέμα των συντηρίων είμαι μαζί σου. Αλλά για το θέμα τη ομάδα δεν βασική είμαι μαζί. Ήταν άριστο τώρα το θέμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Τώρα με τον Άλεφ τον Αργό στα κάμπια το σημείο. Ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας εξτρέμ τώρα. Μάτσον ναι. Εκτός. Κυβρακίδης εκτός. Τι Κυβρακίδης, πότε. Γκράι εκτός. Στάς, τι μου γκράι. Ούμπιντες εκτός. Τι Ούμπιντες. Μέγερη εκτός. Πέντε παίχτες έλειπαν. Ποιος Ούμπιντες, ρε. Τον Ούμπιντες τον βάλαν στα χαφ. Ναι. Κατά ανάγκη είναι επειδή έλειπε ο Μαντσόνα τραυματίας. Εκτός ήταν Ούμπιντες, ρε. Λέω. Ούμπιντες ήταν εκτός. Τι ήταν εκτός. Στο ξαναλέω, εκτός αποστολής. Μάτσον εκτός. Ναι. Κυβρακίδης εκτός. Κόρτ εκτός. Ένα-ένα. Ο Κυβρακίδης ήταν βασικός φέτος. Ο Σάγκητς παίζει δεξιά. Ποιος Κυβρακίδης, άλλος. Ουγκράι εκτός. Ποιος Μουγκράι και Ουγκράι. Αυτό με κάρμος είναι ο Ουγκράι. Ο Ουγκράι, ναι. Ούμπιντες εκτός. Ο Ούμπιντες κατά ανάγκη. Μέγερ εκτός. Ο Μέγερ τι 40 χρονών. Πέντε παίζει για Ατρόμητο. Δεν έλειψαν από τον πάγο. Άρα είναι ύποπτη τώρα. Άστο. Λοιπόν. Ατρόμητος. Καλή ήταν η ΑΕΚ. Εγώ δεν θέλω να την αδικήσω γιατί πάντοτε όταν κάνει. Έβγαλε ωραίες συνεργασίες. Ειδικά το τρίτο γκολ. Ήταν ωραία συνεργασία. Α, μπράβο. Ναι, οκ. Λοιπόν. Και ήμασταν στον Άρντα τώρα. Ο οποίο ο Άρντα κατά την έξοδό του γιουχάρεται έντονα από του οπαδού ΑΕΚ. Εντάξει. Πολύ όμως, δηλαδή όλο το γήπεδο. Είναι παόξης γι' αυτό. Ακριβώς. Ναι, και ο Άρντα, επειδή είναι, είπαμε, ελαφρόμυαλος, ναι. Να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, αρχίζει τους κάνει ότι εδώ μέσα εγώ σήκωσα ο Πάοκ το κήπο, τους κάνει έτσι. Καλά τους έκανε. Και δώσου ξανά γιούχα. Γιατί τους έκανε καμία χειρονομία κακή. Δεν τους έκανε κακή χειρονομία. Αλλά τους έβρισε. Μετά. Αλλά τους έβρισε μετά. Τι τους είπε. Τους έβρισε. Άσε μετά, εκείνη την ώρα, άσε το μετά. Εκεί μετά πώς τι να τους βρει μέσα στο γήπεδο. Το χειμένο τι τον είπε. Τον κοιτούσε. Α, τον κοιτούσε. Και μετά έγραψε δύο φορές το ΆΚΑ με τον Ατρόμητο, ναι. Δύο φορές με τον ΠΑΟΚ, ναι. Τέσσερις φορές από τον Ολυμπιακό, ναι. Την πιντάει ο Άρντα, σας από αυτόν είναι ο Άρντα. Πολύ ωραία. Καλά έκανε. Τι καλά έκανε, ρε Κωνσταντίνε. Επαγγελματίας παίχτης συνάδει. Τι καλά έκανε. Αυτά έκανε και εδώ πέρα και δεν μπορούσε να παίξει μπάλα. Αυτό είναι ο Άρντα. Δίνει χρώμα στο πρωτάθλημα. Από τους άλλους τους κρύους. Εκεί που πάρει και μαλώνει. Είναι δουλίτσα ο Άρντα. Αλλά σε ψήρισε το Δελτιάκι το χιλιάδικο. Καλά δεν είναι το παιδί. Καλά, ναι, ναι. Καλός άνθρωπος είναι ο Άρντα. Ένας άνθρωπος έξω καρδιά. Επειδή έχασα εγώ το Δελτίο. Εγώ ξέρω τι Δελτίο είναι. Είναι ένας 25χρονος ναι. Με μυαλό 12χρονου. Ναι. Συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο σε όλα όσα καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά εσύ είναι ένας 25χρονος ναι. Με μυαλό 12χρονου. Μάλιστα. Όταν θα φτάσει στα 40 και θα έχει τελειώσει την καριέρα του, ναι. Τότε θα καταλάβει τι δεν έκανε σωστά στο ποδόσφαιρο. Τι δεν έκανε σωστά στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν πληρώνεται από το ποδόσφαιρο. Δεν πληρώνεται, αλλά θα μπορούσε να παίρνει τα δεκαπλάσια. Πού να πάει, γιατί δηλαδή. Το ταλέντο του είναι για παραπάνω. Εγώ στο εγώ. Έλα στο πω το έργο τώρα, γιατί είσαι και λίγο χαφίβης. Α, χαφίβης. Τι είναι το χαφίβης για να ξέρω αν να σε πινελικιά σου ή όχι. Καλό ή κακό. Χαφίβης στα Τούρκια, δηλαδή ναι. Σε λέμεις, δεν τα ξέρεις καλά. Χαφίβης. Γράψε, γράψε το Χαφίβης. Είσαι Χαφίβης, γιατί. Ναι. Ο Άρντα είναι ταλαντούχος μέχρι ένα σημείο. Για Ελλάδα είναι πολύ ταλαντούχος. Ναι, είναι ως ένα σημείο. Ναι. Ωραία. Η ιδιορυθμία του συζητιέται περισσότερο από το ταλέντο του, γιατί το ταλέντο του δεν είναι ας πούμε ζάμπα. Εντάξει, δεν είναι άκουπο. Όχι, ρε Αφίφης. Χαφίφης. Χαφίφης, ρε. Μην παίρνει τώρα να τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Είσαι, μ' άρεσε. Είσαι χαφίφης. Έχει δύο φυκολιτά μέσα και δημιουργεί ένταση. Δηλαδή ο Άρντα έχει ένα ταλέντο. Ναι, είναι χαφίφης, Ναι.
δεν είναι, ας πούμε, ο παιχταράς να πεις ρε παιδί μου, είναι πολύ βλαμμένος αλλά και πολύ παιχταράς. Είναι καλός παίκτης και πολύ βλαμμένος. Άρα δηλαδή, στο θέμα του βλαμμένου. Άρα καλά έλεγα εγώ όταν ήταν στον ΠΑΟΚ ότι παιδιά δεν είναι για τον ΠΑΟΚ το παιδί, γιατί δεν μπορεί να πάρει τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του να πω ότι θα κάνω τα στραβά τα μάτια. Είναι για τον Ατρόμητο που είπε πριν ότι είναι ατρομητάκος και βλέπουμε. Ναι, αλλά. Αλλά. Είναι καλύτερος από τον Λιμιό οπωσδήποτε. Καλύτερος από τον Λιμιό γιατί. Επίσης, τι με ένα γκολ ο Λιμιός και πόσα γκολ έχει βάλει. Ο Λιμιός. Ναι. Πέντε έχει βάλει ο ένας, ένα ο άλλος. Ο Λιμιός άμα δει. Μία του ένας, πέντε ο άλλος. Αυτά του, δεν μας φέρουν. Αυτά του Γαλάνη, άστα σε καλά. Κάτσε, τι του Γαλάνη, τα γκολ του Γαλάνη στα βάζει. Το Γαλάνη είσαι. Το Γαλάνη είσαι. Γκολ ρε φίλε. Το μόνο Γαλάνη που ξέρω αυτό που πουλούσε τα λάστια. Ναι, γκολ σου λέω. Ένα είχε βάλει με τον Πάκο με την Μπενφίκα. Ο Λιμιός έβαλε τέσσερα. Τι να κάνουμε τώρα, ποιο Γαλάνη. Και η Γαλάνη, βάλει και κανένα τραγούδι Γαλάνη. Ο Λιμιός λοιπόν. Άμα δει στον δρόμο το Σαλπικίδη να γονατίσει και να το προσκυνήσει και να του πει. Παίρνω κάμψεις. Θείε, θέλω να σε φτάσω. Ναι. Αλλά δεν μπορώ. Ναι. Ας το Λιμιό εκεί που είναι τώρα. Ας το. Λιμιό σήμερα σκόρε, παιδιά. Κρατήστε ένα-ένα θα του βγάζω. Σήμερα λοιπόν, θα πας με το Λιμιό και τον Μπέλκα να πάρεις. Θα πάμε μισό-μισό. Θα πάμε. Μην μπερδεύουμε. Θέλω να πάω σούπερ μάρκετ. Μην είναι καμία παράταση. Και κλείσουν τα σούπερ μάρκετ. Με το Λιμιό και τον Μπέλκα που δεν θα πάρουν σήμερα. Και το Γιαννούλη. Τη φτερούγα να πούμε. Φτερούγα. Θα τα πούμε σε λίγο. Ο φίλος του Ολυμπιακού εδώ όμως λέει φέρτε τον στο λιμάνι. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα τα δύο, έχει ρίξει τα στάνταρ ο Ολυμπιακός, είναι τόσο παιχταράς ο Γουάρντα. Ο Ολυμπιακός ρίχνει τα στάνταρ του όταν θέλει να πάρει στόπερ από την άκρη, το Λαμπρόπουλο να πούμε. Ναι, αλλά θέλει να τον πάρει ελεύθερο από ό,τι μαθαίνω. Ναι, κοίταξε. Το ψήρισε όπως ψήρισε πέρσι τον. Αυτές είναι μερικές κινήσεις, κινήσεις που δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πλέον σε μια κατάσταση. Δευτεράντζα. Μια δευτεράντζα. Δευτεράντζα. Ναι. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ναι. Βαράνε τα πιστόνια. Ο Πετμεζάς χαίρεται. Δεν πάει δηλαδή με τον αντιπροσωπεία να πάρει ένα αυτοκίνητο με τη ζελατίνα. Δεν πάει να το πάρει. Όχι. Δεν, όχι. Όχι. Ένα ελαφρύ μεταχειρισμένο. Αν του κάτσε, καλό του κάτσε. Και άμα έχει και τρακαρισμένο φτερό, να το πάρουμε πιο αυτά και τα. Έχει τέτοιες ευκαιρίες να πούμε. Έχει ευκαιρίες, ναι. Γιατί μπορεί να το βγουν βέβαια του Λάζαρου. Θα πάρει, τώρα, θα πάρει το Λαμπρόπουλο τώρα, center back Ολυμπιακός, να παίξει ας πούμε στην Τούμπα του χρόνου. Πάω ο Ολυμπιακός με το Λαμπρόπουλο ας πούμε center back. Έστω και ένα πνευματικό. Και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Πώς θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει. Εκτός αν εξογωνιστικά. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτό εδώ τα δύο χρόνια στα πιτς ο Ολυμπιακός έχει θαράξει στα πιτς. Για αυτή η θύρα 7 τα έχει βρει με τον Μαρινάκη. Πρέπει Νότιγχαμ να κερδάει. Ναι. Μπορεί να κερδάει Νότιγχαμ που την έπιασε και Νότιγχαμ μέσα στο δελτίο. Ωραία. Ναι. Να κάτσουν στα πίτσα εκεί, να πιούν και ένα καφέ από τον κλαδά να πούμε στα πίτσα, να βάλουν και κανέλα πάνω στον καφέ. Ωραίο. Θα κάτσουν άλλα δύο χρόνια στα πίτσα. Ναι. Η θύρα 7 τα έχει βρει με τον Χοντρό εκεί στα λιμάνια Τσιμουδιά να πούμε εκεί. Η Χρυσή Αυγή και θύρα 7. Κύχο δεν ακούω. Και ο κόσμο του Ολυμπιακού, άμα πει κανένα τίποτα σε κανένα ράδιο τον ορμάνε. Έκανα και μια πρόξη με τη Μίλα μετά ήρθαν οι άλλοι στην Ουκρανία του πέταξαν έξω για πλάκα. Έκανε καμιά επανάσταση ο Μαλάτος επαθέβραγμα. Έχει να βγει ένα μήνα από το σπίτι περαστικά. Ναι, περαστικά σου Μαλάτος. Όλο τελειώσαμε. Μόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν παίρνει τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν κουνιέται και ρούπι να πούμε τίποτα. Από τη λαχαναγορά του Ρέντι δεν πέφτει να πούμε και κανένα. Στη λαχαναγορά του Ρέντι χθες πέρασε η Τρεντίνο 0-3 έτσι παρεπιπτόντως. Αέρα. Ποιος είναι αυτός? Η Τρεντίνο. Τι είναι αυτή? Έπαιζαν για το ευρωπαϊκό το Σεφ Καπ. Σ' αρέσει το Σεφ Καπ δηλαδή σε μένα. Μένα μου αρέσει το βόλι. Σ' αρέσει το βόλι. Με μια μπάλα βόλι είμαι συνέχεια. Εσύ, ναι, το φιλέ το φτάνει. Από κάτω σίγουρα. Καλημέρα στα πιο γλυκά αγόρια του Μετρόπολης, από το ασπρόμαυρο Γκινσελσάου. Χαιρετίσματα λέει στην Νικησιάνη Καβάλας. Κουλ, πες ο Κουμπαράκι να σου πει μια ιστορία Νικησιάνη με το. Νικησιάνη τη λένε. Ναι. Νικησιάνη. Πού είναι η Νικησιάνη αυτή? Δεν ξέρεις από Καβάλα. Όχι. Εγώ εσύ πάλι... είσαι πάνω στην Καβάλα συνέχεια. Διατριβή. Έχω φίλου. Έχει δερμητζάκι εκεί, έχει χίλιου δυο φίλου. Οδυσσέα. Οδυσσέα. Αλλά... Ο άλλος ο γορίλας που είχες. Α, Οδυσσέα είναι, ναι. Λοιπόν, να πει μια ιστορία με το θέμα που είχατε χθες μαζί με τον Θανάση. Χθες είχαμε μια υπέροχη εκπομπή με τον Θανάση. Ναι, εγώ είχα έρθει και δεν άκουσα πολύ. Μπήκε και εσύ στην ιστορία. Σε μία από τις ιστορίες πολλές. Τι ιστορία είχε? Γιατί θέλαμε λίγο να αποφορτωθούμε, να βγάλουμε, να ηρεμήσουμε λίγο από το πάω. Κάρισε offside goal και θέλαμε. Είχαμε ιστορίες με αυτοκίνητα. Ναι. Περίεργες όμως ιστορίες. Α, σας άκουσα. Περίεργες ιστορίες. Όχι. Άκουσα τον άλλο που είχε να κάνει σερβις στα μάξι 5 χρόνια. Ναι. Και λέει πάθο. Έτσι φυσικά θα πάθει. Περίεργες ιστορίες. Όχι ιστορία. Πιο περίεργη τραγική ιστορία ήταν η χθεσινή που κάει κιόλας με στα μάξι. Ναι, αυτή είναι τραγική ιστορία. Αιτία. Πώς έγινε και τι πρέπει να προσέξουμε εμείς, μην κάνουμε κι εμείς. Ακριβώς. Δηλαδή να μας βγει ένας μηχανικός, ένας ξέρω εγώ σαν τον Πατμεζάτο τότε. Ωραία, προκαλούμε μετά να βγει ένας μηχανικός να μας πει πώς είναι δυνατόν να πήρε φωτιά ένα αυτοκίνητο εδώ τώρα πάνω στο. Πάνω εδώ σε Κωνσταντινοπολίτικα έγινε, έτσι. Εγώ έχω πάντα στο λαμάξι ένα ρόπαλο. Για να σπάς τα τζάμια να βγαίνεις. Ναι. Καλά ξηγέσαι. Ναι. Καλά ξηγέσαι.
Το κλέψε. Έχω ένα κλόψ. Και εγώ έχω. Για ένα σιδερένο... αυτό το λόγο. Ναι. Ναι. Κράτος, δηλαδή, αν με πιάσει ο αστυνόμος, θα πω αστυνόμε αυτό. Είναι για να μην πάρω φωτιά. Να το θυμίσω. Τι τράμα. Αυτό είναι για έκτακτη περίπτωση. Για να το εξηγήσω και να σου πει: όχι, ρε φίλε. Φωτός, γι' αυτό καλά κάνεις. Ο αστυνόμος. Ναι. Κοίταξε, επειδή αστυνόμοι είναι ουγκ. Δηλαδή πρέπει να είναι ουγκ. Δηλαδή, ό,τι λέω νόμος είναι απρόσωπη. Αυτό, ό,τι λέω νόμος, τίποτα άλλο. Απρόσωπη, ναι. Θα, αν και πόντιος αστυνόμος, θα μπερδευτεί. Συμπέτω αυτό με δουλεύει, το λέει στα αλήθεια. Ουγκ. Ναι. Ο αστυνόμος είναι. Ό,τι γράφει το νόμος του κράπ. Εδώ, τι λέει αυτό. Δεν με νοιάζει. Αυτό περνάνε κανονικά. Εγώ εσέναν αστυνόμο. Ναι, ναι. Τον ίδιο. Ναι. Τον έχω κάνει μια πλάκα. Ναι, ναι. Τον ίδιο όμως, ήμουν τυχερός. Ναι. Είχα ένα πόλο. Λέμε την ιστορία αυτή με τον αστυνόμο, έλα. Είχα ένα πόλο GT τη δουλειά. Εσύ. Ναι. Τη δουλειά. Πήγαινα... Γιατί κατά τα άλλα είχε ένα οτοπιάγκι, είσαι έμπαινε μέσα. Ναι. Και ένα πούντο είχαμε. Ναι. Είχα ένα πόλο με 100 άλογα, 950 κιλά, φωτοβολίδα στα πρώτα μέτρα, εκπληκτικό. Ναι. Έφευγε να πούμε σαν το ζάμπα. Ναι. Ζάμπα τώρα μαζί. Μου λένε από τη δουλειά πρέπει να πάρει την κυρία Πανταζή την νομικό. Έχουμε ένα δικαστήριο στην Κομωτινή. Ναι, ναι. Φύγε τώρα, λέει αμέσως. Καλά, λέω. Βολίδα λέει. Λέω βολίδα, βολίδα. Τη βάζω την Πανταζή μια χρειά, τη δίνω ένα χάπι. Πανταζή ήταν μεγάλη κυρία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Φεύγω. Πάω εκεί από το. Από το τι δρόμο. Χάπι την έδωσε, εγώ. Από αυτά τα ηρεμόλ. Αυτά βάζουν για αεροπλάνα, είναι έδωσε για αυτοκίνητο. Ωραία. Πάρε ένα χάπι, λέω. Μπράβο, για να... Σε πάω στη δίκη μια γαράνε. Πάω έξω από την Γερεντίνα να πούμε. Ήταν ένα δρόμο που. Μπορείς να τρέξει με 100 και 500 μέτρα έλεγε 60. Α, μάλιστα. Ναι. Σιγά μην πάω εγώ με 60. Ναι. Με 100. Ουου, από πίσω το περιπολικό. Μπαπ. Σταμάτα εδώ. Σταμάτησες. Ναι. Άμα θες δεν κάνεις κανένα. Έτρεχες λέει με 115, τι είδες καταλάβεις. Ναι, 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 σε μ' άκουσα. Ναι. Πώς έπρεπε να πάω. Λέει 50. Τι 50 λέω. Είναι λέει κατοικήσιμη περιοχή. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Τίποτα. Πρόστιμο. Γυρίζουμε πίσω, λέω το αφεντικό, λέω πρόστιμο. Έφαγα κλείσει. Λέω το πλώθε. Κάτσε, το κόκκινο έχει αφεντικό πάλι. Δηλαδή, το... ό,τι ναι, ναι, ναι. Στραβώ και ανάπω το κόκκινο, τι. Το πλώθε. Λέω κάτσε, αδερφέ, γιατί να το πληρώσω εγώ. Αφού με επιστράβα την Πανταζία πάρω, ναι. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη να προλάβω το δικαστήριο. Ναι, ναι δεν ξέρω. Δηλαδή, λέω τι να κάνω. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Να σε φτιάξω, ρε κουμπάρα. Ο διευθυντή ήταν αυτό. Διοκτήτη. Ναι. Πάω στον διευθυντή, κύριε διευθυντά, σώστε με. Ό,τι είπε το αφεντικό. Ό,τι είπε αφεντικό, ό,τι είπε. Θα πάει κόντρα αυτό και τα λοιπά. Ναι. Μετά τρεις μήνες, Sky Meeting στην Αλεξανδρούπολη. Δικαστήριο. Πάλι σε στέλνω εσένα. Τρέξε την κυρία Πανταζή τώρα. Ψιλοούζο ήσουν, έτσι. Ναι. Εγώ λέω πάλι θα την πάω. Ούζο δόθηκα. Δεν πρέπει να την πάει κανένα άλλο. Γιατί. Όχι, λέει. Εσύ γιατί τρώσκε κλήσει. Η ταξινομία και τα λοιπά είσαι καλύτερο αδειό. Λέει, ξανά. Κουστί οπουσδήποτε είπατε. Εγώ οπωσδήποτε. Χάπι. Χάπι δεν πέφτει, λέω τώρα. Όπως. Τώρα τι λέω. Φας κανονικά, ναι. 40-40 ο Ραπτόπουλος. Έχει πίσω μια ουρά. 40. Ωραία, μπούτζες. Πίσω βλέπω κάποιον. Ναι. Περιπολικό με κάνει τα φώτα. Ναι. Κοιτάω στη μάπα, ήταν σαν βουνοκέφαλο. Ένα μηταρά πόντιο, σαν σχημάντρα. Ναι. Ήταν αυτό που με έγραψε. Πάλι αυτό. Ναι. Πάλι από το ίδιο σημείο εκεί. 32 χιλιόμετρα την ώρα Ραπτόπουλος. 40 δεν λέει εδώ. Ναι. Είχε υδρώσει αυτό, είδα να περάσει από απέναντι. Είχε γίνει ατύχημα. Και έχει υδρώσει. Με κάνει τα φανάρια, του κάνω για χαρά. 40, ό,τι λέει ο νόμος. 40 του λέω. 40 και χάνει και το δικαστήριο. Δεν πήγε άλλη. Σοβαρά. Γυρίζω πίσω. το δικαστήριο. λέω ότι λέω νόμος του λέω, φίλε. Θεούλης, ρε, φίλε. 60 έλεγε 60. Ναι. Πληρώνω εγώ αυτό. Μου χάθαμε το δικαστήριο. Μου χάθαμε το δικαστήριο. Λέω να σε ευέλικτο στο μυαλό του. Κατάλαβε του λέω, γιατί εγώ είμαι τρελό του λέω. Κατάλαβε, με κολλά με εμένα, εγώ παράφρον. Είσαι τρελό για μένα. Είμαι παράφρον. Είσαι τρελό για μένα. Είμαι κολλάτελο. Εγώ στον ψυχολόγο λέω, δεν είμαι παράφρον. Ναι. Θα σα στείλω όλο στο τρελοκομείο. Θα σα κάνω εσά τρελού. Χώθηκε το δικαστήριο. Χάθηκε το δικαστήριο, λέω. Ό,τι λέω νόμο. Άμα πάμε 120 θα έρθει πάλι πρόστιμο. Και πώ άντεγε τρεμπασά μου. Μου δίνει 140 χιλιάρια τα μισά τα πλούρα πρόστιμα. Το λέω, κατάλαβε. Σε έδιωξε μετά. Σιγά με διώξει. Αυτά είναι λοιπόν. Τρομερή ιστορία από ραπ. Ό,τι λέει ο νόμος, βέβαια, βέβαια. Πάντως και εγώ έκανα κυνηγητό με αστυνομικούς, αλλά δεν με πρόλαβαν, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν. Τα λιγότερο για, το... ναι. Για τα μάτια ήταν ο κύριος Ταμπούρης. Α. Θα φέρω ένα Nissan Micra αγόρι αυτή τη στιγμή να το δοκιμάσει. Έχει τα 90 αλογάκια. Αλογάκια, αλογατάκια. Στον κόκκινο να το δώσει. Θα προτιμούσε να το δώσει. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη πλέον για μάχες μέσα στο σπίτι. Ανακάλυψε την Wind Vision, το νέο τρόπο για να βλέπεις τηλεόραση. Μόνο με τη Wind Vision μπορεί να βλέπουν όλοι στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορείς να έχεις όλο το πρόγραμμα σε ως 4 φορητές συσκευές. Έτσι, κάποιος παρακολουθεί μια σειρά στην τηλεόραση, ενώ οι υπόλοιποι βλέπουν παιδικά, ντοκιμαντέρ
και όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wind Vision στο smartphone ή το tablet τους. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Η σμαράγδα μας, η κοριτσάρα μας πλέον. Νικόλια μου. Τι κάνεις, Μοντζορνό. Γελάω με τον κύριο Ταμπούρη γιατί με γλέντισε προχθές. Σε γλέντισε, εσένα σε γλέντισε για τα καλά. Σε έκανε μίμηση Ταμπούρη στο τηλέφωνο και την πάτησες. Δεν παίζεται. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, επιστρέφω μετά την κυρία Μπασάκου με το δεύτερο ημίωρο. Να προσέχετε λοιπόν τα αυτοκίνητά σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται αυτό να πάτε συνέχεια στο πετμετζάκι σας συνεργεία. Αλλά αν χαλάσει κάποια στιγμή το αυτοκίνητό σας. Το άλλαξε το ρεπερτόριο. Ναι, το αλλάξαμε. Γιατί δεν μπορώ να με ζαλίζει κάθε μέρα. Με κάνει πάλι. Λοιπόν, να πάτε στο Regency Casino, να τσιμπήσετε το Citroën C3 που το κληρώνουν 1η του Μάρτη. Είναι ωραίο αυτοκίνητο. Είναι το αυτοκίνητο της χρονιάς του 2017. Συμμετοχή είναι απλή. Μαζεύετε λαχνούς, πηγαίνετε στο καζίνο. Το κρατάτε το λαχνό και αν σκάσει η κλήρωση με το δικό σας το νούμερο, τότε κερδίζετε το δώρο. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα συντροενάκι. Παρασκευή 1η του Μάρτη, το κλειδώνουνε, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool μέχρι και τις 10. Και έχουμε πολλά μηνύματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουν με όχι αθλητικά θέματα. Τι? Διάφορα εδώ πέρα. Εδώ στρώσαμε, λέει, αυτό έχει να κάνει με τον Τζιμπούρ, λέει ένας φίλος. Λέει, τον Νουάρντα δεν θα στρώσουμε. Τι στρώσατε? Τον Τζιμπούρ. Λέει, τον έστρωσε. Ο Τζιμπούρ δεν ήταν και τόσο τρελός μέσα σε εισαγωγικά. Όχι, καθόλου. Έριξε ένα σου πέρα ένα μπουνίδι, του φύγαν τα γυαλιά. Τον έκανε τέτοια. Δεν θυμάσαι, Άρη. Α, ναι. Αυτά τα έκανε όμως όταν πήγαινε τέρας στην καριέρα. Πήγαινε τέρας, σου περάς εκεί αυτός ένα ψηλός, τραβάει ένα τριάρι. Τέζα σου περάς. Φύγαν γυαλιά, φύγαν σαγόνια. Μετά μπήκαν μέσα, τους πλακώσαν τους παίκτες, τους σουπεράδες. Παναστόπουλος. Σωστά. Πλακώσαν και πλακωθήκαν με τον κόσμο. Άλλη τρέλα του Τζιμπούρ, άλλη του Άρντα. Ο Τζιμπούρ είναι κακός τρελός. Ναι. Ο Άντα είναι καλός τρελός. Αλλά ναι, μπορεί να είναι πιο επικίνδυνος ο καλός τρελός καμιά φορά. Γιατί είναι, ο κακός πρέπει να τον πειράξεις. Δεν θα το κάνει μόνος του. Κατευθείαν χωρίς να προκληθεί. Ο Άρντα τα κάνει μόνος του. Είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος ο Άρντα. Ναι. Έχει μάθει να εκφράζεται. Ναι. Σε μια χώρα όπως είναι η δημοκρατία, έφερε τα φώτα και το μόνο. Ναι, αλλά δημόσιο πρόσωπο. Και επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν πρέπει δηλαδή, να όποιος είναι δημόσιο. Ναι. Κάτσε ρε, δεν πρέπει να γράφει τώρα σαν κάτσε ρε, Κουλιάνε. Δηλαδή, όποιος είναι δημόσιο πρόσωπο πρέπει να είναι σφιχτός, να πούμε. Δηλαδή να μην εκφράζεται. Να εκφράζεται, λοιπόν, αλλά να ξέρει ότι υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Δεν γίνεται να γράφει σαν μπιπ. Ο Άρντα, ωραία, Ολυμπιακό Πανέκο. Ας υπάρχουμε και εμείς, ναι, που πατάμε τις κόκκινες γραμμές για να δίνουμε λίγο αλάτι. Χρώμα. Λίγο χρώμα στη ζωή σας. Εντάξει. Λίγο χρώμα σε αυτή την άθλια ζωή σας. Μάλιστα. Εντάξει. Καλημέρα, πες στο κουμπαράκι. Άντε, και άντε, να μην τρώει, λέει, από τους γάβους, λέει, που τον παίρνουν τηλέφωνο και το παίζουν παοξίδες και κλαίνε. Πρόκριση σήμερα. Σε παίρνουν γάβρι και το παίζουν παοξίδες. Δεν ξέρω, ρε, τι είναι ο καθένας. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Τι παοξίδες. Θα πάτε τώρα με τον Μπέλκα και τον Λιμιό να πάρετε. Τώρα θα πάμε. Θα εύκολη πάμε. Πρόκριση και με τη φτερούγα το Γιαννούλη. Φυσάει έξω. Ο Πανιώνιος ούτως άλλως δεν, ναι, φυσάει. Είναι πολύ καλή ομάδα και το ξέρουμε. Είναι διαχρονικά μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα κυπέλλου. Έχει πάρει το τρόπαιο τα τελευταία 30 χρόνια. Μισό λεπτό, φίλε, τώρα, ναι, να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις και δύο. Για εκεί που παίζετε. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, τον φοβάσαι τον Παναθηναϊκό και κάνεις rotation ενώπιον του Παναθηναϊκού. Αυτό τώρα δείχνω ότι δεν τον φοβάμαι. Δηλαδή το γιατί κύπελο, κάνω rotation. Δηλαδή το κύπελο δεν το λογιάζει, δηλαδή double δεν πάει να πάρει. Μα δεν τον φοβάμαι τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να ξεκουράσω παίχτες εσύ. Γιατί τι έχουν παίχτες, τι έχουν πάθει. Να βάλω και κάποιου άλλου. Δηλαδή ο Ίγκανσον δεν σου κάνει ένα για βασικό. Ο Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον τώρα που δεν υπογράφει ο Βαρέλα. Εγώ αν ήμουν ο παπά. Ναι. Θα έλεγα τον άλλο με το σκουφί, βγάλω το μαύρο. Ωραία. Βάζουμε και τον Ίγκανσον. Μια χαρά είναι ο Ίγκανσον. Γιατί του πήρε 5-6 κεφαλιές ο Τιενκινί και δεν μ' άρεσε προχθές. Ο Ολιβέρα δεν σου κάνει για βασικός. Ο Ολιβέρα πρέπει, ωραία, να είναι βασικός. Ωραία. Ωραία. Ο Ερίκε δεν σου βάζει να πάρει και αυτός ευκαιρίες να παίξει. Ο Ερίκε, ναι, από το ίδιο τρολοκομείο το έσκασε με τον Αλέξανδρο Αυτικό και με τον Νουάρντα. Ωραία. Δηλαδή ο ίδιος, ναι, αλλά δεν δημιουργεί προβλήματα. Ο ίδιος γιατρός. Αυτό σου λέω, είναι τρελός και αυτός, αλλά προβλήματα δεν. Αριστερά θα παίξει ο Ερίκε. Αριστερά. Δεξί μπακ ποιος παίζει τον αυτόν. Στον Πανιόνιο, δεξιμπάκ Παπαγεωργίου. Ναι. Ευτυχώς δεν κάνει μπάκ τη προκοπή. Πες ότι ναι, Παπαγεωργίου παίρνει την παρακατεύει ο Φουκαράς. Ναι. Θα πάει δύο φορές. Πού θα πάει ο Παπαγεωργίου, ρε, ναι, φίλε. Γιατί αυτά τόσο πέρα μυαλό έχει, ναι, ο Ενρίκε. Παπαγεωργίου είναι. Ότι είναι τόσο φελός ο Ενρίκε. Ναι. Που μπορεί δύο φάσεις να κάνει δύο φάουλ, ναι, και να φάει δύο κάρτες. Ναι. Και μπορεί στην προηγούμενη φάση να περάσει τρεις και να σκοράρει. Ο Ενρίκε είναι, δηλαδή, πώς το έργο.
Δεν ξέρεις να πούμε τι κατάληξη θα έχει. Είναι περίεργος, είναι change maker. Εμένα μου αρέσει αυτός, αλλά στη δουλειά. Να βάλει λίγο χρώμα, δεν θες να βάλει λίγο χρώμα, Ερίκε. Ναι, χρώμα για μένα στη δουλειά μου, δεν τον θέλω τέτοιο τρελό. Α, δεν τον θες τον Ουάρντα, γιατί τον ήθελες τότε όμως, σε δουλειά μου. Όταν είσαι στα χωράφια σου, τον θέλω να δίνει χρώμα, αλλά έξω από την γειτονιά μου. Κάνεις ένα λάθος. Ο Ουάρντα στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν τρελός. Α, τον καλός εσύ, Ουάρντα. Ο Ενρίκε από τον Ουάρντα μπροστά είναι δύο κλάσεις ανώτερος. Δεν το είδα αυτό. Ακούδα, εμένα. Ναι, δεν το είδα, άσο εσένα. Δεν το είδα. Με ένα γκολ με την Μπενφίκα. Τι να δω εσένα. Ο Ενρίκε είναι πολύ καλύτερος από τον Ουάρντα. Σε ένα σμένα. Πες μου ένα τελείωμα που έκανε ο φίλος ο Ουάρντα όπως ο Ενρίκε με τον Απόλλωνος Μήνης. Ένα. Να συγκλίνει, να σουτάρει και να βάλει γκολ. Δεν ακούς, ρε. Τρέχεις πολύ. Για τον Ενρίκε σου λέω. Ότι είναι καλύτερος από τον Ουάρντα. Είναι καλύτερος σε ταχύτητα, σε τρίπλα, σε σκοράρισμα. Πιο καλός. Ωραία. Αλλά ο Ενρίκε πρέπει να του πει ένας προπονητής, αγόρι μου, όταν χάσουμε την μπάλα. Γυρίζουμε πίσω. Άλλο αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν γυρίζεις εσύ πίσω. Ούτε καν αγγίζεις τον αντίπαλο. Δεν θέλω να. Γιατί θα κάνεις φάουλες. Θα με βγεις με. Εντάξει. Αυτό. Ναι, okay, ναι. Αυτό μαζί σου. Αυτό. Μαζί σου εδώ. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δηλαδή, όποιοι βάλανε τον Καστίγιο να μαρκάρει. Ναι. Και ήρθε πιστεύω το κάνει αισθητοδός. Περίμενε. Δεν το κάνει επειδή το, το λένε. Και μπλέκεις εκεί. Ναι. Βρέθηκε ένας τρελός και ένας λογικός προπονητής. Και τον είπαν τον Καστίγιο, παίξε σεντερφόρ και μη μαρκάρεις. Και πήρα 10 γκολ σε μια σεζόν ο Άρης με τον Μιχαλίτσο. Πήρε, βέβαια. Λέει τον Καστίγιο, κοίτα αγόρι μου, εσύ φορτώνει. Κάτσε εδώ, περίμενε την μπάλα σου να βάλει τον γκολ. Εσύ είσαι παιχταράς, του λέει, να μην μαρκάρεις. Ναι. Επειδή τον είπε, εσύ είσαι παιχταράς, μην μαρκάρεις, πήγε μόνος του και μάρκαρε. Ναι, το θέμα είναι πώς μαρκάρει όμως, γιατί ο Ερίκη, εγώ εδώ συμφωνώ πολύ μαζί σου, ότι ο Ερίκη είναι επικίνδυνος όταν μαρκάρει. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ενώ άλλος δεν ήταν επικίνδυνος. Δεν ήταν επικίνδυνος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ωραία. Εφόσον μπήκαμε κατευθείαν στον ημιτελικό κυπέλλο, να δούμε πώς θα κατέβουν δύο ομάδες. Χθες λίγο πολύ στου είπα εγώ του 11, αυτού θα δούμε. Το σακού θα δω σήμερα. Θα τον δεις. Ναι, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω τίποτα. Τυριά κασέρια. Ο σακού πέρα με καλά είναι. Σε χαλάει. Ναι. Με τον Ολυμπιακό. Και άλλο ένα εκατομμύριο κόσμο. Όταν ήταν με τον Ολυμπιακό που ήταν ο MVP από του καλύτερου παίκτε, δεν σα χαλούσε. Αυτό πρέπει να χαλάσει του Ολυμπιακού ναι. Και να πάρουν ελεξοτανή. Άρα δεν έχουν τα χάφ που λένε και οι Ολυμπιακοί με κυγέρμε και δεν συμμαζεύεται. Αυτό η άλλη αλκόλα. Ναι. Να μην πω ονόματα. Δεν είπα όνομα. Ναι, δεν είπαμε. Δεν είπα όνομα. Μη. Τους άφησαν εκεί. Τους άφησαν, χωρίς αμυντικό χαφ. Όταν είμαι Ολυμπιακός και κάνει ο Σακόφ ένας από τους εμπειρίες. Περίπατο. Περίπατο, έχω πρόβλημα. Πάω στον κύριο Μαρινάκη, του λέω: κύριε Χοντρό, κοιτάξτε να δείτε. Με ευγενικό τρόπο, γιατί μπορεί και γορίλες να με κατατροπώσει. Να πούμε: κύριε Χοντρό, κανονίστε την πορεία σας, σας παρακαλούμε πολύ. Τρίτο χρόνο χωρίς πρωτάθλημα. Να με φέρει τον Λαμπρόπουλο και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και τον Γουρουλομπάτη. Κάτσε να τελειώσει το δεύτερο πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, Πασχαλάκης δεν αλλάζει. Αυτό σου λέω ότι κάποιες σταθερές έχει κρατήσει ο Λουτσέσκου. Ποιο να βαλώσει, έπαιξε 10 χρόνια. Ωραία, λοιπόν. Κρέσπο δεν αλλάζει. Ωραίο. Δίπλα βάλει τον Ίγκασον. Και καλά θα κάνει. Ναι, γιατί Βαρέλα, δεν υπογράφεις. Θες ένα 100 σε δίνω, δεν υπογράφεις. Περιμένει, λέει, πιο μετά να υπογράψει. Ωραία, κάτσε στον πάγκο να περιμένεις. Μάτος μένει, δεν αλλάζει. Πολύ καλό. Ξεκουράζει τον Βιρίνια, πρέπει να τον ξεκουράσει. Σωστό. Είναι βιονικός. Ποιος θα παίξει. Σου είπα, ο Γιαννούλης αριστερά. Φέρτε το Ζαρζαβατσίδη. Άντε πάλι με το Ζαρζαβατσίδη. Φέρτε πρωτεΐνες. Ναι. Φέρτε γάλατα. Φέρτε τυριά. Φέρτε κασέρια. Φέρτε. Δυναμώστε τον. Ολιβέρα Σαχάφ. Πολύ καλό. Σαχόφ. Ξεκουράζει Μαουρίσιο. Το ξεκουράζει τον Μαουρίσιο. Πρέπει να το ξεκουράζει. Το Σαχόφ θα πας. Ναι. Το Σαχόφ. Καλά, ο άλλος δεν θα πάει. Με το Μανιάτη θα πάει. Εντάξει, οκ. Με Μανιάτη Μπακάλι δεν ξέρω. Ναι. Εγώ ξέρω η ημωροίδα μου αρχίζει και τσούζει όταν δω το Σαχόφ στην 11. Παρακάτω. Πέλκα. Εδώ. Και άμα κουμπίσει την μπάλα ο Πέλκας με τον κόρπο, φτύσε με. Είναι ο ανάλογος, Σιώπης. Με τον Άρη λες. Μπίσες βαρα... Θα οργανώσει Σιώπης. Ο Πέλκας. Τι Πέλκας. Ο Πέλκας μπορεί να οργανώσει και ένα πάρτι. Ο Πέλκας είναι παιχταράς δεύτερος φορ. Ναι. Άμα λοιπόν. Τον βάλεις τον Πέλκα σε ρόλο οργανωτή, κακό κάνεις και στον Πέλκα, κακό κάνεις και στην ομάδα σου. Άρα λοιπόν που διάβαζα χθες. Θα πει τον Ολιβέρα να οργανώσει. Ο Ολιβέρα θα κάνει. Άντε να δω αυτό πόσο... θα σε έλεγα και εγώ τώρα γιατί άντε, τρέχεις και άντε, εσύ άντε, τρέχεις. Άντε να δω τώρα πόσο παιχταράς είναι ο Ολιβέρα και να οργανώσει και να κόψει. Άντε να το δούμε. 12 εκατομμύρια. Η ρήτρα του, δεν το δώσαμε 12 εκατομμύρια. Δεν ξέρω μήτρα ρήτρα. Επτί δεν ξέρεις. 12 εκατομμύρια η ρήτρα. Δεν δηλαδή, θα το έδωσε ο Πάου. Άμα έχει 12 εκατομμύρια η ρήτρα, ναι. Τον παίρνω στα αποδυτήρια και του λέω, έλα να σου πω φίλε δύο κουβέντες. Εσύ κάνεις 12 εκατομμύρια και εγώ έχω τον κόρμπο απέναντί μου, πώς το λέω τον άλλο το χαφ. Ο κόρμπος με το Μανιάτη αυτή. Και το Μανιάτη. Ο Μανιάτης είναι 32 χρονών. Άμα το βάλεις 1000 μέτρα να τρέξει με τον Ραπτόπουλο, βγουν ισοπαλία. Με το Μανιάτη, χ. 1000 μέτρα. Ραπτόπουλος Μανιάτης, χ. Σημειώστε. 5 λεπτά το κάνω εγώ. Άντε να το κάνει 4-5. 4,5 αυτό. Τι να το κάνει 4,5. Δεν το κάνει. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν εσύ 12 εκατομμύρια. Θέλω και να κόβει τις αντεπιθέσεις γιατί σέντερ φόρ. Ο Σαχόφ θα τα κάνει αυτά. Ναι, ναι, ξεφωνίζεται. Ο Σαχόφ είναι... θα τα κάνει. Ο Σαχόφ θα είναι παντού. Ναι. Να βγάλει καμιά φωτογραφία. Α, τον Σαχόφ. Λοιπόν, Ερίκε, και θα οργανώσει αγόρι μου και θα μου σουτάρει.
και θα μου πασάρεις και θα μου μαλκάρεις αφού θες 12 εκατομμύρια τον Πανιωνάκο. Εγώ δεν θέλω τον Πανιωνάκο. Στα ποδητήρια. Εγώ θέλω τον Ολιβέρα στα προκριματικά του Champions League. Ας, καλά. Ναι. Πάρ τον Πανιόνιο τώρα. Καλά, okay. Και προκριματικά. Δύσκολο θα είναι το μάτς. Εγώ δεν πετάω σας. Παρακάτω. Ερήκε στη μία μπάντα. Πολύ καλός μπροστά πίσω, άστον δεν βρέχει φρένο. Έχω τον άλλο που είναι καλό, είναι άλλη μπάντα, ναι, για πίσω. Λιμιός. Θα βοηθάει το μάτος. Λιμιός. Ναι. Πριν το μάτς. Άντε πάλι. Πάρε μια φωτογραφία. Αυτοί όμως με έχουν πρώτο ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρε μια φωτογραφία του Σαλπικίδη. Και να πάρε να το κάνετε μενάδες. Είπαμε. Πες προσκύνα. Προσκύνα. Πες κάτω. Το Σαλπικίδαρο. Προσκύνα. Και όταν έπεσε και αυτό το ξεφωνίζανε. Προσκύνα τον. Ναι. Ναι. Μόλις τον φτάσεις, που δεν θα τον φτάσεις, προσκύνα τον. Μα ο Σαλπικίδης φίλε είναι μικρή ποδοσφαιρική οντότητα. Εσείς τον κάνατε μικρό. Τι εφημείς. Προσκύνα τον. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Αλλά τώρα που. Κοίταξε, άμα πεθάνω κι εγώ θα λέω. Ο αγαπημένος μου. Ο αγαπημένος μου. Καλός, άκουσα δεις. Ο αγαπημένος, ναι, ναι, μου. Εμένα προσωπικά. Εμένα άκου τώρα. Ναι. Μόλις πεθάνω εγώ, ναι, θα βγει. Θα λένε. Θα βγαίνει ο παππούς από το κοστί μου. Ραπ μου. Εργατικός. Είσαι. Τίμιος. Είσαι. Φτός. Αυτός είσαι. Και τα λοιπά. Αυτός. Τώρα που ζω. Αθυρός όμως είσαι. Ναι. Γλυκά αυτός. Γλυκό αγόρι εγώ θα σε λέω. Γλυκά άτσαλος και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Βοτικός και τα λοιπά. Βοτικός. Τώρα ζω ξέρεις τι λένε. Τι. Την κουφάλα τον έτσι τον αλλιώς. Ναι αλλά έχουν την άλλη πτέρυγα. Την άλλη πλευρά. Έτσι και εσείς με το Σαλπικίδη. Ναι. Ο Σαλπικίδης. Ας το Λιμιό. Σβιντέρσκι κορυφή. Πολύ καλός. Εντάξει, όρισε. Δηλαδή αυτή η δεκάδα δεν σ' αρέσει που κατεβάζει ο Λουτσέσκου. Καλή, αλλά γίνεται ανταγωνιστική με τον Πανιόνιο. Πάμε να δούμε και τους Πανιόνιους. Λοιπόν, τέρμα. Κότνικ. Καλός. Καλός. Ντομίγκε Σταυρόπουλος. Τρίχες. Μέτρη, είναι μέτρη, και οι δύο. Μέτρη. Και οι δύο. Παπαγεωργίου σε μία μπάτα. Μέτριος. Κότσιτ στην άλλη. Καλός. Μανιάτης Κόρμπος στα χαφ. Ο Κόρμπος καλός να κόβει. Ο Μανιάτης, άμα δεν τον βγάλετε. Άκουσε να δεις. Άμα τον Μανιάτη δεν τον βγάλετε μέσα στην τούπα στο 30 με κόκκινη, κάρτα. Ναι. Ποιος θα τον βγάλει από αυτούς όμως, ποιος ξέρει αυτό, τι είναι στη Μανιάτη. Αυτός με το σκουφάκι το μαγικό. Ναι. Αυτός με το σκουφάκι. Ο Ολιβέιρα, ναι, θα τον βγάλει. Είναι ο Κοτσίδας. Ο Κοτσίδας. Θα τον κάνει δύο αυτά. Τσιλούλης ο φίλος σου. Καλός. Καλός ο Τσιλούλης. Ναι. Μπουμάλ. Τρίχες. Γιατί, εντάξει, θα το δούμε, έχουμε καιρό. Άρτσε. Αγνώστο στοιχείο. Και μπροστά του Τουρμισάη. Καλούτσικος. Καλούτσικος. Είναι βαρύ κορμί άμα του δώσεις εκεί χώρο σε μεγάλη περιοχή. Πάγκο Σπυριδόνοβιτς. Στο πάγκο θα είναι ο Σπυριδόνοβιτς, ο Καμαρά, ο Μαθάτης, ο Σουσόνης, ο Μίκος, ο Μπανανά και ο Μανοήλουβιτς. Αυτή είναι για τον Πανιόνιο, για τον πάγκο θα άμα, είναι. Άμα αποκλειστείτε από αυτό το Πανιόνιο, ναι, είναι να πέστε από το Λευκοπύργο που όπως έφταναν τα Στούκας. Ναι. Ναι, άμα αποκλειστείτε. Πάγκο ή ποιον έχεις. Άκουμ. Τρομερός. Μπίσεσβαρ. Πολύ καλός. Βιερίνια. Τρομερός. Μίσιτς. Πολύ καλός. Τόσκα. Καλότσικος. Για πάγκο, Παπαδόπουλος. Ναι. Ποιος είναι αυτός. Και δύο πιτσιρίκια πρέπει να βάλουμε. Τι είναι ο Παπαδόπουλος και Μπαλογιάννης. Α, οι πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, δύο πιτσιρικάδες. Δηλαδή με συγχωρείς, παίζεις, ναι, το 60 λεπτό και είναι 0-0. Ναι. Και πετάς τρεις παικταράδες εσύ και πετάς, δεν το φέρνεις. Πετάς Μπίσεσβαρ, Άκουμ και Βιερίνια μέσα. Έλα τώρα Κουλιανέ, άσε τώρα να χάσω τον. Δεν πάμε. Είπαμε εμείς να χάσουμε, εσύ λες, κάνεις με τον Μποκολόκο και με τον Ζαΐρη στους τελικούς τώρα. Μαζί, δεν θα πάμε. Πάμε στην τι. Και μαζί, δεν θα πάμε. Κανελάκι ήταν εδώ. Κανελάκι, offside, μήπως ήταν λίγο, μήπως ήταν offside, λίγο κανελάκι. Με το που λέω στο Άκα. Όχι στο Βόλο. Στο Βόλο ήταν αυτό. Με το πουλό, ρε παιδιά, offside goal βάλα. Κανελάκι. Κανελάκι το goal μήπως ήταν λίγο offside. Μοιάζει λίγο από τα ριπέ που δείχνει να είναι εκτεθειμένος ο Ενρίκε. Άρα βάλαμε goal offside. Πώς τους έρει μια στο σηκώτη. Κλαίω ρε φίλες, έριξε μια γωνιά και είναι και τέρας. Τέρας. Είναι τέρας δύναμης ο αδερφός του Ζαέρη. Ο Ζαέρης μπορεί να έρωσε και αρκούδα, αλλά δύναμη δεν έχει σαν τον αδερφό του. Αν μαλώσει ο Ζαέρης με τον αδερφό του, θα κερδίσει ο αδερφός του. 100%. Θα τον κατατροπώ. Του Λούμι θα τον κατα, τον δέσει κόλ πακέτο και μια... να τον στείλει στο Βόρειο Πόλο, να ξέρει. Με δίνει μια σωστή. Είναι τέρας, ξέρω ρε, τον Πέτρο δεν ξέρω εσύ. Τέρας είναι, άστο, άστο. Είναι... Αφού όταν πήγαμε, ναι, πάνω στο Κερμαπάδικο, ναι, ξέρει τι έγινε. Ήσουν μαζί, δεν. Εγώ δεν ήμουν, εγώ έφυγα με τον Τζαπαύλο και με τον Πιλάρα. Πήγαμε φάγαμε αλλού εμεί. Εσεί είστε γλίφτε. Γιατί γυρίσαμε, γιατί γλίφτε, επειδή πήραμε αεροπλάνο, προνοήσαμε. Εμεί τον τσακώσαμε 200. Εσείς πήρα τα 200, εσείς είστε οι λήφτες πήρα τα 200, εγώ δεν πήρα τίποτα. Στο πάρκι... Εγώ απλά πλήρωσα αεροπορικό. Είμαι, ναι, είμαι, ναι, με τον Πόκο Λόκο, ναι, στο πάρκι και, ναι, και έρχεται ο Ανδρώνης στα 100 μέτρα. Ναι. Το λέω το μαύρο. Μαύρε το λέω, πρόσεξε να δεις, κοίτα το χαμόγελο του ανθρώπου που πήρε πάνω από το κύπρο. Άμα δεν το δαγκώσουμε τώρα, ένα διακοσάρι. Τον δάγκωσαν. Τα σκυλιά του πολέμου τον δάγκωσαν. Εγώ με τον Πιλάρα, λέω, πάμε να φάμε, ναι. Λέει, πού θα πάτε, κάνω εγώ τον κακόμοιρο. Ένα, πού να πάμε, κάνω σαν τριτσά. Σαν τα σκυλάκια που περιμένουν να τους πετάξει κανένα κομμάτι. Ένα χαμόγελο Ανδρώνης μέχρι τα αυτή. Βγάζει την πρασινάδα ο Ανδρώνης, ε. Το κοιτάει ο μαύρος, λέω, κάτσε να τον δαγκώσουμε. Αυτό τώρα είναι σε πτυχία μεγάλη. Δεν θα τον ξαναβρούμε. Έσκα στην πρασινάδα ο Τζαπαύλο. Σε κάνα σαντουιτσάρικο φυγάρι, πάτε λίγο κατοστάρι. Εγώ ήμουν ο γλύφτη κατά τα άλλα, έτσι. Που απλά είχα κλείσει αεροπορικό. Να πάω να γυρίσω. Πάμε στο Κεμπαπάδικο εκεί που. Όλοι μαζί. Ναι. Ποιο έβαγε πιο πολύ, ρε φίλε. Ήσουν εσύ. Ο Ποκολόκο. Ο Ζαΐρης. Ο Πετρωτός.
Ναι. Ποιοι άλλοι ήταν, είχαμε κατεβόλει. Απλά εγώ την κουπάνω. Εγώ έφαγα πιο πολύ. Εσύ έφαγες πολύ. Πεινούσες. Γιατί. Γιατί. Εν ώρα εργασίας θέλω να είμαι καθαρός από στεγνός. Κάτω. Στεγνός. Ναι, ναι. Τότε χαλαρώνω. Πλακώνεσαι. Πλακώθηκα. Έφαγες πολύ πράγμα. Εν τω μεταξύ εκεί που τρώμε. Και τα πιάτα μέσα έβαζες. Βλέπω έναν τύπο. Όπα. Σε ένα, μόνο του σε ένα παγκάκι, σε ένα τραπέζι. Όχι, εκεί. Όχι, και κάτι, κάπου τηλεφωνεί. Λέω Ζαΐρη, έλα εδώ. Στέλνουν τα καμινιώτες. Οι καμινιώτες έρχονται. Αυτοί τώρα μας γνωρίσαν εδώ και στέλνουν, λέω. Την original. Την original, καμιά εικοσαριά άτομα. Original, ναι. Ο αδερφός θα δει τρεις. Εσύ δύο, εγώ έναν. Οι άλλοι λέω δεν δε βγαίνει ο αριθμός. Ήταν ο Πετρωτός και ποιος άλλος ήταν. Εγώ ο Πετρωτός. Καστάνης. Ο Ζαΐρης, ο Καστάνης. Καστάνης. Πέντε. Πέντε. Πέντε, άμα μας έρθει καμιά. Το Ποκολόκο. Ο Κολόκο μπορεί να φάει 5-6 να φάει. Ο Κολόκο θα φάει 3. Αφού μας έρθουν 30, ναι. Περισσεύουν 10. Τι θα γίνει με αυτούς. Ναι. Με τρόπο μου λέει. Ναι. Εγώ τρόπο έχω. Σηκώνομαι ναι. Πάνω. Πού τηλεφωνείς να του λέω. Έτσι ακριβώς. Με τρόπο, ναι. Όπως το είπε ο Ζαΐρης. Λέγε πού τηλεφωνείς. Ναι. Και ποιος ήταν αυτός. Ο αδερφός. Ο γιος του αφεντικού του μαγαζιού. Ναι, ρε, φίλε, λέει. Αμέσως. Βρε φίλε. Παραγγελίες να φέρουμε. Φύλαγε τα ρούχα σου τώρα. Καλά έκανες. Ναι, καλά και εσύ και όλος ο κόσμος. Πού τηλεφωνείς. Γιατί οι αξίδες πέρσι στο τελικό ήταν σκασμένοι. Λέει ήρθαν οι άλλοι μέσα στο σπίτι μας και μας το πήρανε περπατώντας. Φαινόντουσαν ήταν μπουχτισμένοι. Λοιπόν, αυτό. Άρα θες να περάσω πάω και να πάμε ξανά. Δεν θέλω τι άπαρα σπανιόλε να πάρει. Ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Και ΑΕΚ ατρόμητο με την ΑΕΚ ήμουνα. Για να έχουμε ΑΕΚ. Τώρα θέλω και Ολυμπιακό Χανιά, πώ το λένε. Λαμία. Λαμία. Ναι. Αύριο είναι αυτό το μάτι. Σήμερα έχουμε το άλλο. Δηλαδή, τι να δω, εσύ, με συγχωρείς, ναι. Να δω Λαμία δηλαδή ατρόμητο στο τελικό. Τι, δηλαδή κατάλαβε. Ναι, 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 μαζί σου. Δεν το συζητάμε. Α πάρει και ο Πάουκ και δύο σφυρίγματα. Τι έγινε, α πούμε, σήμερα για το κύπελο. Ο Πάουκ προκρίνεται και με ένα 0 πάντω. Αλλά όμω. Εδώ τώρα πάμε λίγο να το τεντώσουμε. Ο Πάουκ έχει δεχτεί γκολ, φίλε μου Κωνσταντίνε. Ναι. Σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι. Είναι είδηση αυτό. Ναι. Εκεί που δεν δεχόταν γκολ 1-0, σφιχτά 2-0, έχει 5 σερι μάτς και πρόσφατα γκολ δεν τα έβαγε από ομαδάρες. Έβαγε από όλο Μπίνη γκολ. Δύο λόγοι. Τι δύο λόγοι. Δύο λόγοι. Δύο λόγοι. Για να δούμε. Ο ένας έχει να κάνει με το Βαρέλα, το τεφορμάρισμα, τι. Όχι. Μια μικρή βιολογική πτώση. Ναι. Βιολογική πτώση. Και το δεύτερο, η έλλειψη καθαρού εξαριού. Είπες μεγάλη κουβέντα. Από όλα όσα έχουμε πει σήμερα, ναι. Από όλα, εδώ, η έλλειψη εδώ δηλαδή, βρίσκει στόχο κατευθείαν στο κέντρο. Ένα τέταρτο, εγώ σου λέω. Ένα εξάρι για να. Βγάλε έναν εξτρέμ. Άρα λες ότι ακόμα και έτσι ο Κάνιας είναι απαραίτητος. Ο οποίος είναι εκτός και δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Κάνιας είναι απαραίτητος επειδή δεν παίζεις με τρία στόπερ ποτέ. Όταν, ναι. Δηλαδή προτιμάει ο Λουτσέσκο την φιλοσοφία. Εγώ δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Ναι. Σου λέει: κάνω την άμυνα στην περιοχή μου. Για ποιο λόγο να βάλω τρίτο στόπερ? Είναι αναχρονιστικό. Εγώ θέλω λοιπόν να κάνω άμυνα πιο μπροστά. Ναι. Για να κάνεις άμυνα πιο μπροστά και να γεμίσεις το κέντρο, μπορεί να βγάλεις τον εξτρέμ σου, το ένα που είναι ο πιο κουρασμένος. Πες με δύο εξτρέμ. Ναι. Και να βάλεις ένα χαφ κόφτη και να βάλεις τον άλλο στο χαφ. Το να πες λίγο και στο πλάι. Λίγο πιο μπροστά και τα λοιπά. Όπως έπαιζε ο Καντουρίψε στο εξτρέμ. Ένα τέταρτο. Ναι. Δεν το έχει αυτό πάνω. Για να κουμπώσεις να μην δεχτείς τον κόλ. Άρα λες ότι η έλλειψη του εξαριού είναι κάτι που δεν το θες. Εγώ δεν το πάω στο άτομο. Ναι. Ας είναι οποιοδήποτε. Εξαριού. Δεν είπαμε κάτι. Αλλά δεν έχει άλλο πάνω. Ένα γκόρμπο στυλ, ένα σιόπι στυλ. Δεν έχει άλλο, γι' αυτό λέω κανένα. Άλλο εξάρι καθαρό. Δεν έχει ο πάω καλό. Επίσης ένα κακό έχει ο ΠΑΟΚ, ναι. Δεν έχει και κανένα στόπερ που μπορεί να παίξει και εξάρι. Ναι. Όλες οι ομάδες οι μεγάλες στο εξωτερικό ήθιστε ναι. Να έχουν και αυτές ακούσουν τεχνική από αυτό λόγιο εκεί στον ΠΑΟΚ. Από τα στόπερ που έχει τα τέσσερα στόπερ δεν θα έχεις. Στη χρονιά ο ένας να μπορεί να παίξει και εξάρι. Ο ένας οπωσδήποτε να παίζει και εξάρι. Ναι. Εδώ έχει ο Λεβαδιακός τον Ζησόπουλο που παίζει και στόπερ, παίζει και εξάρι. Ναι. Και κατεβαίνει κιόλας και στα κόρνερ και τα λοιπά. Εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν έχω. Ο παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει και τις τρεις θέσεις του άξονα και το έχει κάνει είναι μόνο Σαχόφ. Έχει παίξει και στόπερ. Ναι. Έχει παίξει και εξάρι, ναι. Παίζει και το οχτάρι. Ναι. Σήμερα να ξέρει θα είναι περισσότερο εξάρι ο Σαχόφ. Ο Σαχόφ. Πιο πολύ θα εξαριζάει και ο Πάουκ παίζει με δύο οχτάρια. Δεν, είναι, ναι. Δεν παίζει με αμυντικό χάφρε. Ναι. Με αμυντικό χάφρε. Με δηλαδή, σήμερα θα παίξει με δύο οχτάρια. Ολιβέρα Σαχόφ. Ο Σαχόφ οχτάρι, ναι. Ναι, Ολιβέρα Σαχόφ. Εννιαροδέ. Ρε εσύ τον Πέλκα, τον καταστρέφω. Και ο Πέλκα είναι μαζί με του Βιντέ, κάτσε να δει. Ρε εσύ ο Πέλκα για να παίξει μπάλα καλή. Πρέπει ο Ολιβέιρα να είναι παιχταράς και να πατάει και σαν δεκάρι μέσα για να τον χώνει δεύτερο ναι. Στην περιοχή μέσα. Ο Πέλκας αν μας ακούει λέει έχουν δίκιο αυτοί οι λήθοι ναι. διότι ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι. Είναι δεν δεύτερο φόρ. Ούτε να το βάλεις στα χαύρα να μαρκάρει. Ναι. Ο Πέλκας θα σου κάνει 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Αν το βάλεις δεύτερο φόρ. Δεύτερο φόρ. Ναι. Είναι ναι. Καλός παίκτης για εκεί. Και να μην με παρεξηγεί όχι. Ο Πέλκας. Είναι ιδιόρυθμη η θέση που είναι παίζει. Είναι κάπου ενδιάμεσα τώρα ναι, παίζει. Στη Πέλκας, θέση που πρέπει να παίζει και που δεν παίζει. Τον Πέλκα δεν του βρήκατε το ρόλο στο έργο. Άκου λίγο τώρα. Ναι. Άλλο έγραψε εκείνη τη μέρα από δατάκες στο κουμπάρο σου που είπε τι γκολ έβαγε ο Μακάκας ο Γλύκος. Είπε τέτοιο πράγμα.
Είμαι στον αέρα. Τι γκόλευα και ο Μακάκας ο Γλύκος, το είπε στον αέρα. Δεν το είπα για να ακουστεί. Ναι. Το είπα στο, θα ακούσει και φαίνεται επειδή. Το έχουμε εδώ στον γκολ του Γλύκου. Που κάνει ΑΕΚ 1-1, την ισοφάρισε τη ΑΕΚ. Ναι, σε το τελικό του Βόλου. Όλα μπορούν να συμβούν σε ένα αθλητή. Ναι. Εγώ δεν το είπα εγώ για να το για να ακουστεί. Ναι. Πιθανό να το είπα δίπλα. Το είπε δίπλα. Το λέει οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε. Σε αυτό. Σε έπιασε. Πες ότι ένας φίλαθλος δεν το είπε. Τι, όλοι το είπαμε. Εντάξει. Και δεν είπαμε μόνο αυτή την ΑΤΑΚΑ, είπαμε και πιο χοντρά. Εντάξει. Το ζητώ συγγνώμη τον Γλύκο, δεν το είπα για να τον. Για να ακουστεί στον αέρα. Διπλό στον Μποκολόκο δίπλα. Ναι. Διπλό εμίχρονο τελικό λέει σήμερα θα έρθει ο Πανιώνης. Λέει ο πονηρός ένας πονηρός εδώ πέρα. Κι άλλος, κι άλλος. Να διαβαστεί λέει και όλα στο μήνυμά μου. Σου δυνατό με το Γλυκό. Τι έφαγε. Αν είναι δυνατό. Τι έφαγε. Όχι για Γλυκό. Ποιος το έπαιρε. Το είπες. Το γκολ για τον Άρη. Με τραγικό λάθος. Του Πανατώτη Γλυκού. Ένα σου έξω. Το είπε στο ξεκίνημα το λέω. Τι έφαγε, αν είναι δυνατόν. Τι έφαγε, εντάξει, ναι, εντάξει. Είναι αυθόρμητο, είναι λογικό, είναι ανθρώπινο, εγώ θα πω έτσι. Εγώ τα κάνω λάθη. Ναι. Εγώ. Στη δουλειά μου, έξω. Ο πρώτος που καυτηριάζει. Λέω λακαμά τον εαυτό μου. Έτσι. Το ότι υπάρχει πέναντι πριν το offside δεν το λέει όμως, ο δίπλα σου. Προχθές ανοίγω την πόρτα να βγω και θα έρχονταν ένα αυτοκίνητο. Και του λέω, φίλε, είμαι λακαμά. Εγώ, ζητώ συγγνώμη. Και μου λέει, είσαι γλυκός λακαμάς, μου λέει. Ότι σε λέω κι εγώ. Είναι... Γιατί ξέρεις να αναγνωρίζεις όταν κάνεις το λάθος εσύ. Λέω συγγνώμη. Ναι. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, λέω, ναι, 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 εντάξει, ναι. Καλημέρα σας, το ότι υπάρχει πέναλτι πριν το offside δεν το λέει δίπλα. Λέει. Παιδιά, τώρα μην αρχίσουμε τι έγινε πριν δύο χρόνια. Δηλαδή φτάνει. Ο Στάλιος. Αθόρμητος είναι ρε, σαν εμένα ρε. Λέει, ναι, έχω και τον φρουρό που του βγει ένα πινελίκι μια φορά εδώ το Σάββατο. Περίμενε ένα γκολ και νόμιζε. Αυτά είναι αθόρμητα. Αυτά δεν πρέπει να τα κατηγορούμε. Γενικά τα αυθόρμητα, αν είναι κάτι κακό, με κακότητα, με αυτό, ναι, αυτό ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ναι. Τα νέα Samsung Galaxy S10 και S10 Plus πραγματικά μας εντυπωσίασαν στο Unplugged Event του Λονδίνου. Τα Galaxy S10 λοιπόν επαναπροσδιορίζουν το στυλ της σειράς Galaxy S χάρη στην εκτεταμένη οθόνη OU και τα λαμπερά χρώματα. Επιπλέον, όσοι επισκεφτούν ένα κατάστημα Wind έως και τις 7 Τρίτου και προπαραγγείλετε το Samsung Galaxy S10 ή το S10 Plus με έως και 48 άτοκες δόσεις και δώρο τα Galaxy Bands αξίας 149 ευρώ για να έχετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία με τα νέα Samsung Galaxy. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Νίλς Χόλκεσον εδώ, έτσι ο μαμαλάκης μας. Ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, επιστρέφουμε. Δεύτερο ημίωρο, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και σε Άρη και σε Ηρακλή. Να ανοίξουμε και γραμμές. Σε λίγο πάλι μαζί. Διάβαζα για τα λεφτά που έδωσαν το 2018 τα jackpot στο Regency Casino. Περίμενα ένα μεγάλο ποσό, περίμενα 10, 12, 15 εκατομμύρια. Αλλά όταν διάβασα 37.600.000 ευρώ έπαθε ένα κοκοπλοκό, μιλάμε για τρελό ποσό. Τη δεύτερη πλάκα την έπαθα όταν διάβασε πόσο έχει σκάσει και δεν είναι λίγοι 33.000. Έτσι μιλάμε για νούμερο ασύλληπτο, πράγμα που σημαίνει ότι τα jackpot σκάνε πολύ συχνά, τα μοιράζονται πολλοί παίκτες και από εκεί πέρα είναι θέμα τύχης να βρεθείτε στο κατάλληλο μηχανάκι, θα σας κάνει μάγκες. Είμαστε στα 11 μετά τις 9, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, rap and cool μέχρι και τις 10. Καταπιαστήκαμε λίγο μετά του ΠΑΟΚ με τον Ουάρντα. Δουλειά έχει ο Ουάρντα με τον ΠΑΟΚ. Ο Ουάρντα το προκάλεσε. Ατρομή του είναι. Ναι, όχι, είναι του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι παίκτης του ΠΑΟΚ που είναι δανεικός στον Ατρόμητο και πούλησε τρέλα στην ΑΕΚ, σηκώνοντας το κύπελο που σου λέει πήρε ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα. Μόλις τελειώσει την καριέρα του, ναι. Μαζί με τον Μαυρέα. Νάτος, δες σωνα. 3.000 ευρώ το μήνα, ναι. Πάει ΠΑΟΚ. Άντε πάλι, μόνιμος. Όλα ρε, εσύ τα ρευστοποιείς. Όλα τα κάνεις επάγγελμα, όλα τα κάνεις μαρμίτα. Μόλις τελειώσει. Ναι. Με άλλους 350 υπαλλήλους πάει ΠΑΟΚ και αυτός. Πάλι, και αυτός να μπει. Έτσι. Να τα κάνει ανάκατα μέσα, να μην βάζεις τη λυκιά υπαλλήλου, να πέφτει ο γήπας από πάνω. Αυτό να το βάλεις μέσα. Και οι γυναίκες που είναι στις δουλειές, τίποτε γήπες θέλουν. Θέλουν γήπες, τι θέλουν, φλωρούπες. Ναι, α δουλεύουμε να κάνουμε γυποκαταστάσεις. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Άμα είχαμε εδώ πέρα, φαντάζαμε 20 ωραίες κορασίδες, τι θα γινόταν εδώ μέσα. Εγώ, αν ήμουν αφεντικό, ναι. Θα έφερνα ναι. Ωραίες γυναίκες στη δουλειά μου ναι. Και θα έλεγα. Όχι, δεν έχουμε θα έτσι. Δουλεύετε
τρίχες. Θα δουλεύετε αυτές τις ώρες. Και δύο ώρες θα ψυχογείστε μεταξύ σας. Sex out. Sex out. Sex hour. Sex hour. Έχουμε και το αγγλιστή, γράψω αυτό. Sex εδώ, hour. Εδώ λέει επικά πράγματα. Έπρεπε να γίνω εγώ. Μέσα εδώ, μέσα το sex hour. Μέσα εδώ στα. Ψήκα εγώ αυτό. Πάνω, κρεβατό, καταστάσει. Ναι, sex hour. Το... Ναι. Ξενώνα εγώ... πάνω στον όρο. Αμερικάνο έπρεπε να. Δεν μου λε οι Αμερικάνοι τι είναι ναι. Καϊβάνια ναι. Που έχουν τι επιχειρήσει του γυμναστήρια και του λένε μισή ώρα, τρία τέταρτα θα γυμναστείτε και μία ώρα θα ξεκουράζετε. Να κάτε να κάνετε. Ναι, να ξεκουράζω. Να κάνετε sex hour. Που λε εσύ sex hour. Ρε κάνω ό,τι θε εκείνη την ώρα. Θε να κάνει βάρητα. Οι Κινέζοι κοιμούνται. Θες να κοιμηθεί. Μία ώρα. Άρα... Αλλά κοιμούνται εκεί που είναι. Εδώ που είμαστε τώρα, μία με δύο, κοκαλό. Σταματάνε όλα. Μπαπ, εδώ κοιμάμαι. Κοιμάμαι, μία ώρα, μία μισή. Βρε εδώ που είσαι τώρα, σταματάμε. Τι ώρα είναι, μία και ένα, σταματά. Κοιμά, κατεβάζουν τα στόρια ύπνο. Στις δύο ξυπνάμε όλοι. Δηλαδή οι άλλοι είναι έξυπνοι ναι. Και εσείς είστε ναι. Με 300 ευρώ και σεξάω, ρε. Εγώ άμα ήμουν αφεντικό, πώ θα αποδώσει άλλο. Ναι, βέβαια. Θέλει να καθαρίσει λίγο το μυαλό. Πριν 10 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μας φέρανε εδώ τα τέρατα. Δεν νιώθετε εσείς, εγώ νιώθω, ξέρω γιατί γελάω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τα τέρατα. Τα τέρατα, ναι, μάλιστα. Α, λοιπόν, κύριε και κύριοι. Σε κάνω εγώ κοινωνιολογική προσέγγιση. Ναι, αλλά με το που ερχόντουσαν τίποτα καλά και εμείς γήπες, όλοι απάνω πέφταμε, εντάξει. Σου λέει, θα δουλεύετε ή θα είσαι όλοι στην γραμματεία. Πήγε στην γραμματεία. Ναι. Πάτσε να μου χάσει την Παναγή. Δεν πειδά εδώ. Ας το κάνεις η Παναγή. Τα μούτρα όλα τα λεφτά, ναι. Να ξέρετε, εγώ τα βλέπω μόνο, ναι. Το κόκκινο εδώ. Δεν έχει εδώ, δεν έχει εδώ. Άστο του λέω. Μη. Άκου το σοφό του λέω. Ναι. Πάμε που λέμε στον Παχάμπ, χάθη Παναγή. Τι να του πω. Πάλι ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Ναι. Δεν πηδάς εδώ του λέω. Ναι. Άστο κάνεις η Παναγή, τον πάρω εγώ τη λέω. Ναι. Θα τον πω, σε κάνω γνωριμία. Ναι. Πάμε που λέμε χάθη Παναγή. Τι να του πω, Γρηγόρη Κόκκινο. Μάση. Παίρνει η γραμματεία. Παίρνει γραμματεία. Κάθε το κόκκινο σε από πάνω. Λέει τι να του πω, ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Κόκκινος, δεν ξέρω εγώ κόκκινος, ποιος κόκκινος. Καράντα λες μήπως, μουστάκι έχει αυτός, μουστάκι. Δεν σε ξέρει. Ο Γρηγόρης, ορίζεται τώρα. Ναι. Εγώ κρύβανες από την κολόνα. Πίσω παίρνεις μάτι βέβαια, αυτό είναι πανηστήρι. Σωστό τώρα του λέω, πάμε, κλείς το τηλέφωνο μωρή, τη λέω, θα το εκθέσεις. Σταμάτα ρε μου λέει, σταμάτα. Δεν πηδάς Γρηγόρη εδώ. Εδώ δεν έχει. Ο Γρηγόρης. Βρε τι πάθαμε, λέω, κατάλαβες. Και δεν. Τελικά νίτσκοκο. Ούτε το Χατζηπαναγί, ούτε την Κατζηπαναγί. Ούτε τέλος. Μηδέν στα δύο τρίποντα. Δες εδώ, τρελό αγόρι. Λοιπόν, καλημέρα, φαλακρές. Σταμάτα. Καλημέρα, φαλακρές γοητείες. Ναι. Γι' αυτό λέει δεν θα παίξει ο Άμρ στον πάγκο μας, δεν μπαίνει σε καλούπι. Ναι. Είναι διαρκώς στην κοσμάρα του. Ναι. Αυτό έχει ο Άμρ. Είναι διαρκώς στην κοσμάρα του. Ναι. Αυτό έχει. Λοιπόν, καλημέρα λέει για τις δηλώσεις του Κούι. Θα πείτε κάτι, χαίρε κόμπλεξ αμέτρητο. Τι είπε ο Κούι. Ο Ντίνος είναι και φίλος μας τώρα και δεν πιστεύω ότι τις είπε έτσι όπως έχουν δημοσιευτεί. Είπε, αν το πάρει ο Πάοκ λέει θα έχουμε στεναχώρια. Πώς το πει, αλλιώς δεν το πει. Είναι και ο τρόπος που το παρουσιάζει. Δεν το δικαιολογεί τον άνθρωπο. Τι είπε ο άνθρωπος. Έβγαλε το συνέστημα του, κακό είναι. Α, γιατί αν ρωτήσει 100 Αριανούς θα σου πούνε ότι χαίρονται που το παίρνει ο Πάοκ. Θα σου πω κάτι. Ναι. Είσαι ο Κούις. Κοντίνος. Ναός στο ποδόσφαιρο. Και εξαιρετικός ανάδοχος, το λέω γιατί το γνωρίζω. Δεν με νοιάζει τι άνθρωπος είναι. Εγώ σου λέω ναός. Υπέροχος. Μόνο αυτό θα σου πω, ναι. Δεν με νοιάζει αν είναι καλός ή κακός άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, ναός στο ποδόσφαιρο. Είναι. Πεκταρά στα φάουλ. Βρε είναι, εμένα με νοιάζει όμως ο χαρακτήρας του. Δεν είναι ναός στο χαρακτήρα, να στο βγάλω εγώ κάρτα του. Να το βγάλει κάρτα, αυτό θες τώρα, να το βγάλει. Ο Κούις λοιπόν πεκταρός και ναός. Τα είπαμε αυτά. Είναι δεδομένο, όλοι το αναγνωρίζουν. Είναι ο Χατζηπαναγκής του Άρη. Σύμφωνοι. Δηλαδή γιατί, όχι σε στυλ παιχνιδιού. Βρε σύμφωνοι, κατάλαβα πως ο Μπάς, ναι, ότι σαν αξία για τον Άρη ο Ντίνος ήταν... Είναι πρώτο σκόρερ του Άρη από τα χαφ. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Μετά είναι ο Αλέκος. Ο Αλεξιάδης. 100%. Ναι. Μετά είναι ο Αλέκος. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ναός στο ποδόσφαιρο, έχει παίξει εθνική ομάδα, έχει κάνει τα γκολ, κεφάλι, πόδι, εξαιρετικές εκτελέσεις. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδικία από το Θεό να μην πάρει ένα τίτλο. Είναι, όντως. Και βλέπει τώρα ότι παίκτες οι οποίοι μπα μην είναι και του Βεληνικού του δικού του και μέτρη και τα λοιπά, έχουν πάρει δύο και τρεις τίτλους. Μόνο αυτό το γεγονός το φέρνει μια πίκρα. Ναι. Και αν είναι και από την αντίπαλη ομάδα, το φέρνει μια πίκρα. Εγώ σου λέω και το άλλο, ρε Κουλιανέ. Αν έπαιρνε ο Άρης δύο τίτλους. Τι, δεν τα σκάγαμε εμείς. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Ναι. Με Σαμόλη Μπουγιουκλή, Μουρατίδη, ναι, έπαιρνε δύο κύπελα. Πώς θα το πάρει με αυτό. Λέμε ρε, γιατί ο Μπουγκάς πώς το πήρε με τον Πανιόνι. Καλά, θα μου πεις ναι, ο Ολυμπιακός είχε πάρει και με παίχτες και με προπονητές. Πες, ο Κούις πότε θα στεναχωριόταν πιο πολύ. Αν έπαιρναν οι δικοί του το κύπελο χωρίς αυτόν ή του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Ναι.
Α σου πω. Του πάω. Ρώτα την ψυχολόγο. Ρώτα την ψυχολόγο. Ρώτα την ψυχολόγο. Να σου πω κάτι. Μη. Θα τον βγάλει σήμερα ο Μπούζο, να ξέρει. Είμαι σίγουρο. Θα βγάλει. Θα σάλια ο ένα. Σάλια ο ένα, σάλια ο άλλο. Άστατε. Α σου πω κάτι. Να ρωτήσω την αδερφή μου. Ρώτα την αδερφή σου, με είπε αυτό ο τρελό. Ότι ο Κούι πιο πολύ στεναχώρια θα είχε αν το έπαιρνε ο Μπουγιουκλή με τον Σαμόλη παρά να πούμε ο Γουάρντα με τον Ενρίκε. Και άμα σου πει κάτι αντίθετο, πάρτε τηλέφωνο τώρα που είναι στην περιφέρεια και αργόμιστη. Λοιπόν. Με τον καλό τον λόγο συνέχεια, ρε συνέχεια. Πες την να μην είπε αυτός ο τρελός. Ρώτα όλους τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους που μας ακούνε. Βγάλε τον Γκάζι. Μα, θα φύγει. Ο Ραπτόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Σίγουρα η περίπτωση του Κούι είναι η διάσουσα. Και σίγουρα και αν έπαιρνε κύπελο με αυτούς που είπε, σίγουρα ο πόνος του θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ναι. Θα έλεγε ο Γκάζις. Βγάλε 4.000 ψυχολόγους, ψυχιάτρους, τρελόγιατρους να σου πούνε πού θα στεναχωριά τα πιο πολύ. Αν τον πείραζε λες δηλαδή εσύ, αν τον πέναν παίχτες κατώτερης ποιότητας με την φανέλα του Άρη χωρίς αυτόνα, έτσι θα τον πείραζε πιο πολύ αυτό να το παίρνει ο Πάο. Δηλαδή από εγώ 70 χρονών θα είμαι για απόσυρση. Ναι. Και θα έρθω εδώ πέρα και τα ραδιόφωνα, τα μουσικά δεν θα έχουν πέραση. Ναι. Και θα βγει το Ζου τρίτο και το Ρομετρόπολης πρώτο και εγώ θα χαρώ. Δεν θα χαρώ. Στο λέω εγώ. Ναι. Θα πω, κοίτα, θα πει, με μένα δεν βγαίνει. Με μένα δεν βγαίνει. Τρίτο. Ναι, να σου πω κάτι, ξέρεις που κάνεις. Με τον Πιλινάκι να πούμε. Εγώ κοιμάμαι και βλέπω στον ύπνο μου τον Πιλινάκι. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος. Αλλά ότι βάζεις ως γνώμονα και κριτήριο αξιολόγησης μόνο το δικό σου σκεπτικό. Ναι, ενώ τον αλλονών το σκεπτικό είναι άλλο. Θα βάλεις τη σούμα. Ναι, η ψυχή των αλλονών είναι. Βάζεις τη σούμα, αυτό σου λέω. Η ψυχή των αλλονών είναι. Δεν είναι όλες ίδιες. Βρεάστε που δεν είναι όλες ίδιες. Γρατζουνάτε τα μάξι του γείτονα να πάρει. Άμα δει καμιά γκόμενο ο γείτονα. Σιγά με γρατζουνά να ασχοληθώ εγώ τώρα με τον γείτονα. Δεν με νοιάζε με αυτό σου λέω. Λοιπόν, ο Ντίναρος, γιατί είναι πέδαρος, εσύ που είναι παιχταράς, εγώ τον ξέρω και προσωπικά, είναι υπέροχος άνθρωπος. Δεν με νοιάζει άνθρωπος είναι. Μας ενδιαφέρει γιατί εδώ σχολιάζουμε. Δεν με απασχολεί. Τη συμπεριφορά του λες. Ναι. Τις δηλώσεις του σχολιάζουμε. Δεν σχολιάζουμε αν έβαλε goal foul ή offside. Ναι. Εδώ σχολιάζουμε. Καλά έκανε και έβγαλε το συνέστημά του. Θέλατε να λέει ψέματα. Α, μπράβο. Λοιπόν, α, μπράβο. Πολύ καλά έκανε ο Κούις. Και έβγαλε αυτό που έχει η ψυχούλα του. Και εκπροσωπεί νομίζω όλους τους Αυγανούς. Ναι, θα στεναχωρηθούμε αν θα πάρει ο Πάκος. Εγώ σε ρωτήσω το άλλο. Ρώταμε. Δηλαδή το ανάποδο εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, το ανάποδο. Παίρνω άλλες δύο χρόνια Κύπρο και πάει να πάρει τρίτη χρονιά πρωτάθλημα. Θα χαρούμε εμείς οι παοξίδες. Όποιος το πει είναι ψεύτης. Ρώτα ένα παλέμαχο του ΠΑΟΚ. Ναι. Σήμερα. Όποιον θέλεις. Όποιον θέλω. Ρώτα ένα παλέμαχο του ΠΑΟΚ. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ Νταμπλ. Χαίρετε. Και θα πάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτά τα λεφτά. Και θα χαρούνε, ρε φίλε. Τρίχες. Έχουν πάρει παλέμαχο, δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα. Τρίχες. Δεν θα χαρούν. Δεν θα χαρούν, όχι. Αυτό... Ιδιαίτερα και από αυτούς οι οποίοι δεν πήραν και τίποτα από τον ΠΑΟ. Ναι, δεν χαρούν. Λες αυτό που δουν εκεί να δεις αυτοί που πήρανε. Δεν τον απορρόνονται εδώ, έχουν βάλει και εμείς τότε κάναμε τίποτα. Λες εσύ τώρα. Εσύ λέμε με τον Δεδέογλου και με τον Βουλινό και με τον Παντελάκη. Ψάχνουμε να βρούμε πασατέμπο να πούμε στο αμάξι μας. Ναι. Δεν είναι λογικό να έχει μια λύπη. Μια λύπη, αλλά όχι σε ένα χώρια. Άλλο συνέστημα. Αυτό σου λέω εγώ, το καταλαβαίνω. Πάρε στην αδερφή σου, ρώτα την εκεί. Δεν, δεν είναι σε ένα χώρια αυτό το πράγμα. Είναι το γαμότο που λέμε. Γιατί αυτή και εγώ όχι. Αλλά όχι σε ένα χώρια. Όχι σε ένα χώρια. Όχι. Θα χαρεί μαζί. Χαρί, φυσικά θα χαρούν. Λοιπόν, θες να πάμε στον κόσμο. Σε μάθω εγώ τώρα. Θες να πάμε στον κόσμο. Κοινωνιολογία, ιστορία κορμού. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχοσύνδεση του καθενός. Ναι. Τι βιώματα έχεις, το ξαναλέω. Εσύ έχεις αυτά τα βιώματα. Εδώ άλλος λέει. Οι ταξιχολήπτες παίρνουν πιο πολλά από εμάς. Ο Γρηγόρης μπορεί να το λέει αυτό. Ναι. Δεν είπα εγώ όνομα. Ναι. Εγώ έκανα μια. Ποιον έκανε. Δεν ξέρω, κοίτα να δει. Πάμε γραμμούλες 90-90-90. Τα βάζουμε όλα σε μια σούμα. Βάλτα. Ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο το γεγονός ότι ο Άρης είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ μετά το 80. Ναι. Είναι σημαντικό, έχει βάλει 8 από τα 26 γκολ. Πότε τα έβαλε, με ποιο προπονητή. Και με τον Παντελίδη και με τον. Κυρίως με τον Παντελίδη. Με τον Παντελίδη. Κυρίως με τον Παντελίδη. Άστον άλλο το ξεκούτι το γέρο. Ναι. Άστον το ξεκούτι. Ναι, ναι, άστον άλλο το ξεκούτι. Άστον διέλυσε τον Άριο ξεκούτι. Με ΠΑΟΚ. Τι ΠΑΟΚ. Στο 85. Πότε. Προχθές, δεν έβαλε. Ένα, δύο. Έβαλε με Αστέρας ο Βικελίδης, με Γιουνές και Ματέο Γκαρσία. Στο τέλος θα είχε βάλει. Με Παντελίδη. Με Όφ, όχι, αυτά τα έβαλε με Πάκο Ερέρα με τον Αστέρα. Με στον Όφη που βάλε δύο γκολ με Παντελίδη. Παντελίδη. Έβαλε με τον Ατρόμητο παρότι τύθηκε στο 89 και στο 92. Παντελίδη, 4-2. Με Παντελίδη. Ναι. Έβαλε με τη Λαμία. Παντελίδη. Παντελίδη. Ναι, τα πιο πολλά ο με Παντελίδη. Τα έβαλε, ρε. Ναι. Ο Ερέρα. Φαγώθηκες με τον Ερέρα. Τον έφαγες. Τον κακόψυχο. Είδες είπες, κακόψυχο. Κακόψυχο. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν είναι όλοι κακόψυχοι για να σχολιάζουν έτσι όπως το λες. Σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι όλοι κακόψυχοι. Σε αυτή την περίπτωση έχει πίκρα η ψυχούλα τους, να πούμε. Έλα τώρα. Είναι ένα γαμότος, το ξαναλέω, δεν είναι πίκρα. Σου λέει και εγώ ήθελα να πάρω παιδί, αλλά θα χαρείς γιατί είναι ομάδα σου. Κουλιάνε, μπαρ, πάμε, να πούμε, πάμε τον κόσμο. Σταμάτα και λίγο, ρε Κουλιάνε, να μιλάς. Σταμάτα, όλοι μιλάς, να πούμε. Πάμε, καλημέρα.
Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Νάτος, ο Μπεκάζας θα μας λύσει το πρόβλημα. Κώστα, βγήκε ο Μαυρέας, ρε. Μυρίστηκε μπριζόλα εδώ πάνω. Και βέβαια μυρίστηκε μπριζόλα. Ετοιμάζεται να πει κατά παίκτες θα φέρει, κορόιδο είναι ο Μαυρέας. Καλό παιδί. Βλέπει τον κάκο να παίρνει 7 χιλιάρια και να λέει βλακίες. Κατάλαβες. Τι να κάνει, ρε φίλε. Μυρίστηκε με ροκάματα. Εδώ πήγε ο άλλος με τη χερούκλα ο Σέρβος. Αν τα λες, θα τα λέει και ο άλλος τώρα από εδώ πέρα. Η Λίλη πήρε τη. Πήγε ο Σέρβος στο παγκόσμιο παλά. Ο καρπός ανοιχτός. Σώσε με πρόεδρε. Δεν μου λες, Μπεκάζα. Εσύ θα στεναχωρηθείς άμα πάρω πάλι το πρωτάθλημα. Όχι, πάρτι θα κάνω. Ψάχνω ιερά μονή, πάγιο νόρο, θα να κρυφθώ που δεν έχει σήμα. Αχ, παλικάρι μου. Ενέρεση, τι να πει ο Τινάρας τώρα. Έλα, έλα. Τις δηλώσεις του ΑΚΠΟΠ τις πνίξατε, έτσι. Ποιες αγόρι μου, όχι. Τυχερή που δεν χάσαμε. Ε, πώς θα το χάσουμε, ρε. Το μήνος έκανε γαργάρα. Ναι. Τυχερή που δεν χάσαμε. Έτσι αυτά τα κάνα τη γαργάρα. Δεν τις είδα ρε φίλε, και εγώ δεν τις είδα γιατί δεν είδα πριν να λέει κάτι. Ούτε τις άκουσες την αθλητική Κυριακή. Α, δεν τις είδα. Ό,τι σε συμφέρει ακούς. Πού τις έπαιξαν μόνο. Πού τις έπαιξαν αυτές τις δηλώσεις. Την αθλητική Κυριακή ο Μίνου πήρε τέτοια και ήταν η κόρη του Μακαρίτη εκεί και έκανε τη μετάφραση και τα πετουζήτερα. Ποιο Μακαρίτη. Του Αλκέτα. Ξέρω εγώ ποιο Μακαρίτη ρε. Α, του Πικυλίδη. Του Πικυλίδη, ναι, πρέπει να ήταν σκούρη. Η Αναστασία, ναι. Ναι, ναι. Και τα είπε όπως ήθελε αυτή να πούμε. Εντάξει. Εκεί την Αγρία Διομήνου. Κρατάω την Ιερά Μονή, τα άλλα τα είπες και το μεσημέρι. Σ' άκουσα χθες, τα ίδια έλεγες. Άιντε, ανανέωσε ρεπερτόριο, ναι. Βίτη, Βάτε Μπορίσοφ, Παναχαϊκή, Πανιόνιος, όλα τα χωριά χάσατε, ρε. Δεν χάσατε από τον Άρη από τύχη. Εσύ πώς δεν με κέρδισες. Εγώ, μην ανησυχείς, έρχονται και άλλες φορές. Με μία τελική που πας, ρε καημένε. Μην ανησυχείς. Ναι. Με μία τελική. Ομάδα, ναι. Μία ομάδα, μία πόλη, μία τελική. Και θέλετε να πάρετε και πρωτάθλημα. Φύγε, αγαπάμε, φύγε. Δεν θα πάρετε τίποτα. Α, δεν θα πας στη Μονή. Δεν θα πας. Γαλάδες. Φύγε, βρε, φύγε, ωραίος, ψάχνει Ιερά Μονή. Καλημέρα, παιδιά, τα 90 είναι δικά σας πλέον, έτσι. 90, έχουμε και κύπελο. Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα. Ω! Εκλεκτότατη κυρία. Τι κάνετε. Κυρία Δώρα μας. Ο Κούης ήταν παίκτης ηθικός. Έτσι. Και πρώτος. Έτσι. Δούλεψε και πάρα πολύ. Έτσι. Ό,τι ατέλειες είχε. Το φαουλίστας και φαλοσφαιριστής ασύλληπτος. Πρώτος σκόρερ του Άρη. Και δεν πήρε αυτό το παιδί ένα τίτλο. Είναι αδικία. Φοβερό. Τουλάχιστον έπαιξε εθνική Ελλάδος. Εσύ δεν τον πήρε στον Άρη. Τι κυρία Δώρα μας? Δεν τον πήρε στον Άρη. Ποιον δεν πήρε? Θέλει να κάνει κάτι. Α, σε πόσο. Έχει κανένα φράγκο. Έχει ακαδημίες, έφτιαξε μόνος. Εντάξει, είναι, καλά είναι, καλά εντάξει, είναι. Είναι καλά ο Τίναρος. Καλά είναι. Εντάξει. Αμέσως να σταθούμε σε δηλώσεις να φάμε κόσμο. Νίκο, έλα. Νίκο, με τη νίκη. Ναι, κοριτσάρα μου, το απόγευμα θα είμαι εκεί, εγώ θα φωνάζω γολ. Συλλούλη, θα λέει αχαχαχαχα. Και πήρα το δείξει βάει. Ο σταθμός που έχω. Θα βάλεις να βλέπεις και θα ακούσε εμάς με την πολική αρκούδα που γιορτάζει σήμερα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Σ' αγαπάμε, κυρία Δώρα. Και εγώ σας αγαπώ. Αχ, καλημέρα. Το κορίτσι μας. Πολύ καλή. Υπέροχη. Έτσι. Υπέροχη, μας έδωσε μια σπάνια στιγμή χαράς όταν την είδαμε τις προάλλες εδώ στο στούντιο. Πολύ καλή. Υπέροχη. Λοιπόν, μετά θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο και το Ματίγια. Έχουμε, πάμε, θα πάμε γραμμές, αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο το Ματίγια. Τι έκανε ο Ματίγια? Γενικότερα, η παρουσία του είναι πολύ καλή. Ναι. Ναι, και δεν του το έχουμε αναγνωρίσει. Λέμε ότι είναι ένα χαφ σαν όλους τους άλλους. Είναι για μεγαλύτερη ομάδα. Ναι. Ναι. Λες ότι είναι για ένα σκαλί πιο πάνω. Λίγο. Λίγο παραπάνω είναι. Λίγο. Δηλαδή, πού να πάει. Συνάεκ. Α, κατευθείαν με ένα στόμα, μια φωνή. Πάμε γραμμούλες, έλα καλημέρα. Έλα βίλε. Γεια σου παιδιά. Νάτος τώρα και εσύ, ΑΕΚ πήρε κύπελο. Έλα Κώστα, έλα αγόρι να μιλήσουμε για μπάλα τώρα, έλα. Κουσίδιο, παιδιά το είδε το μάτς χθες. Ναι, εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, για να είμαι δίκαιος. Για διόρθωσέ με Κώστα αν κάνω λάθος. Πώς με φάνηκε ότι τον Μπακασέτα τον έβαλε αριστερό μπακ έπαιξε με τρία στόπερ? Όχι, όχι. Το γυρίσαμε όχι. Τώρα στο ποδοσφαιρικό τώρα, όχι, κατάλαβες. Ήταν καθαρά 4-4-2 με ναι. Τους πλαϊνούς δεκάρια. Κλασικό 4-4-2, ναι. Γιατί τον έβλεπα να γυρίζει, τον έβλεπα να γυρίζει πολύ πίσω και χθες είχε και τρία δοκάρια, ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση. Αφού είσαι και πρωταλητής στα δοκάρια, κύριε Κώστα. 18 με τα 3. Στο τέλος θα σου δώσουμε ένα δοκάρι τίτλο να σηκώσεις. Τι να κάνουμε λοιπόν. Θα σου δώσουμε ένα τίτλο δοκάρι, το σηκώνεις μαζί με. Ναι, ευχαριστώ για την προσφορά. Λοιπόν,
για πρώτη φορά, ας πούμε, μου άρεσε η ομάδα, χθες. Λοιπόν, το τρίτο γκολ, Κυρκώστα, για να τι εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα, είναι υπέροχο, είναι χάρμα οφθαλμών που λέμε, έτσι. Το τρίτο γκολ. Και άλλα το είναι πρώτο, του πόνσε είναι καλό γκολ. Εντάξει, το πρώτο είναι ένα σούτερ. Δεν χάνουν τις κεφαλιές, τις μονομαχίες εκεί. Το τρίτο είναι όλα τα λεφτά. Ο Κατράνης κλείνει εκεί, άσε. Ναι. Χθες ο Αδρόμητος είχε λήψεις, βέβαια, με μεγαλύτερη αυτόν τον Σανσούν. Ναι, τον χαφ που έχουν. Ναι, το Μάτσον είχε απώλειες πολλές, όντως είχε απώλειες. Ναι, είναι γεγονός ότι είχε απώλειες. Κάθισε ο Αδρόμητος εχθές, σαν την Κότα. Αλλά να του δώσω το Χαριλάμπο σας αφούν. Όπα. Ποιον? Τον Τινάεκ. Να σου πω κάτι, Κυρκώστα, τώρα χωρίς πλάκα, χώρια το χουλιαμά που κάνουμε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πλέον ρίχνει ξεκάθαρα το βάρος στο κύπελο. Είναι ό,τι της έχει απομείνει. Τρίτη θα έρθει βρέξει ο Νίση. Εντάξει, στα παιχνίδια πρωταθλήματος μπορεί να δοκιμάσει και πράγματα ο Χιμένεθ. Εγώ έτσι τη βλέπω την ΑΕΚ ως το τέλος να πάει. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά από αυτό που λέει ο Νίκος. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Λογικά εκεί πάει. Πάντως ο Παναθηναϊκός γυρίζουν πίσω. Ισούα Γιώχασον. Να. Ο Παναθηναϊκός θα έχει 5-3-2, μπουζούκι δεκάρι, άλλα χαφ. Μπορεί να βάλει τσανδάλι, μπορεί να βάλει κουρμπέλι δόνι, μπορεί να βάλει οτιδήποτε εκεί στα χαφ. Κόσμο δεν θα έχει πάντως, γιατί το ρεπορτάζ σημερινό φρέσκο ότι ούτε 10.000 περιμένουν. Το μοναδικό μεγάλο κίνητρο του Παναθηναϊκού ιστορικά είναι να κόψει το αίτητο του Πάου, γιατί μόνο αυτό το έχει. Σωστά. Έχει ένα ηθικό. Κομμάτι το παιχνίδι. Ναι, και ο Δόνης έχει ένα λόγο. Έχει ο Δόνης, βέβαια. Ο Δόνης έχει δύο λόγους. Ναι, έχει και πολλούς λόγους ο Δόνης. Πάντως, Κυρκώστα, τον Πόνσε, αν δεν τον κρατήσεις, είναι απώλεια, να ξέρεις, γιατί αποδεικνύει ότι είναι μεγάλη παιχτούρα, έτσι. Έχει πόδι, έχει κεφάλι, έχει πολλά. Χθες έδειξε ο Λιβάγια την καλή πλευρά του χαρακτήρα του. Ήταν πολύ αλτρουιστής και συμμετοχικός και μ' άρεσε πολύ το παιχνίδι του. Σωστός. Άντε Κυρκώστα, χαρήκαμε γιατί μετά από κάθε 3 μήνες μιλάς για μπάλα ρε εσύ. Μας είχες πιάσει για Φόρμουλα 1, για Άρση Βαρών. Τώρα που πες λίγο για καλά και έστρωσε ξανά μπαλίτσα επιτέλους. Έτσι σε θέλουμε, φιλιά. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Νικό. Καλημέρα. Τον αγαπητό μου. Αγορίνα. Γεια σας παλικαράκια μου. Θα πω δύο λέξεις. Ναι. Καλύτερα να σε μισούν. Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε λυπούνται. Ισχύει αυτό. Αυτοί που βγαίνουν, τον ΠΑΟΚ τον έχουν για καρυδιά και του ρίχνουν πέτρες. Κι άσε τώρα να λένε ότι ξέρω εγώ τι. Γιατί ενδιαφέρονται για τον ΠΑΟΚ, αφού είναι αεξίδες, αριανοί και ξέρω εγώ. Πετροβολούνται καρυδιά δηλαδή, αυτό μας λες. Είμαστε καρυδιά, ναι. Τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια γιατί τον πυροβολούσαν. Καρυδιά ήταν. Ολυμπιακό, είμαι 80 χρόνια. Σαφιστικά ήταν τι κάνει ο Ολυμπιακό. Μουσμουλιά, μιλιά. Ήτανε καρδιά, αλλά είχε και συνοδευτικά γύρω-γύρω η καρδιά. Κωστάκη. Ήταν μόνη. Ναι. Πήγαινε εκεί που είναι ο μπαμπάς και ρώτησε τον τι έκαναν όταν ερχότανε. Στην καβάλα, στη δράμα. Ποιο να ρωτήσω. Χτυπούσαν τον κόσμο και από τότε άρχισε να πούμε να γίνεται αυτό. Και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα, η θαραλέα της Βορείου Ελλάδος, τους κυνήγησε. Ποιο να ρωτήσει, λέει ο Κωνσταντίνος. Αυτόν που άκουσε. Εκεί που είναι ο μπαμπάκας του μπαμπά. Αυτοί όταν ερχόταν μέσα στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, τι κάνανε. Εγώ να πάω από τον παπά μου. Αφού τάζεσαι κι αυτό, τάζεσαι. Απ' αν τον βρεις τον παπά και τον ρωτήσεις. Στο φυλάκιο, να πιάσω κουβέντα. Εκεί που με την είναι, με τον κόκαλα, έχει πεθάρει. Ναι, εκεί τα κόκαλα, ξέρει εκείνος. Είχε περάσει εκείνος από αυτό το αυτό. Την αδικία. Την αδικία την είχε ζήσει στο πετσί. Φιλιά, σ' αγαπάμε. Με τον Άρη και με τον Πάο που έπαιξε. Και με τις δύο φανέλες, βέβαια. Γιατί εμένα αυτός ο άνθρωπος ήταν πελώριος παίκτης και άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν να ξεσκονίσω κανέναν. Τρομερός ο Μηχαράς, δεν το συζητάμε. Ναι. Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε λυπούνται. Ισχύει, αυτό είναι νόμος. Να σε καλά, φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Κρίνη, την εξωτική. Πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου που μας έχει αθλητικό δελτίο. Επιστρέφουμε πλέον με κουβεντούλα στα 390 μετά το break. Το Chromecast είναι μια πολύ απλή λειτουργία στο smartphone και το tablet σου για να μπορείς εύκολα και γρήγορα να μεταδώσεις, να μοιραστείς με άλλες συσκευές ό,τι πραγματικά θέλετε.
έτσι με το Chromecast στην Wit Vision. Όλα παίζουν στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασή σου με το πάτημα ενός κουμπιού. Απόλαυσε εκπληκτικά slideshow φωτογραφιών και βίντεο των διακοπών σου με όλους τους φίλους σου στο σαλόνι. Άκουσε μουσική από το Spotify και το TuneIn στην τηλεόρασή σου χωρίς κόπο. Αναζήτησε βίντεο στο YouTube, στο κινητό σου και δες τα μαγικά και απευθείας στην τηλεόρασή σου. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Rap and Cool παρέα με Κάζα στα πλήκτρα μέχρι και τις 10. Μπήκαμε στο ημίωρο με τους ακροατές. Τα 90 είναι δικά σας. 90-90-90. Έχουμε εβδομάδα κυπέλου, Κωνσταντίνε. Καλό, καλό, καλό. Έχουμε μπαλίτσα, καλό. Κίνηση, ρε παιδί μου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και τη δήλωση του Κούι που κάποιοι ήθελαν να την καυτηριάσουν. 2-3 μηνύματα και πάμε γραμμές. Τι να καυτηριάσουν, έλα λεπτό, ρε παιδί. Πρόσβαλε κανέναν να ακούει. Κανέναν. Έβρισε κανέναν. Κανέναν. Ωραία. Μίλησε απρεπώς για κανέναν. Κανέναν. Είπε την αλήθεια. Είδα μια δήλωση του Βασιλόπουλου, του Κώστα, του δημοσιογράφου, ναι, που βρίζει τον Κούι. Κακός. Κακός για μένα. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν πρόσβαλε κανέναν. Εξέφρασε, ναι, τα συναισθήματά του. Έτσι. Απλά πράγματα. Θέλετε. Και τους δημοσιογράφους λέω. Εξέφρασε τα συναισθήματά του. Όπως το είπες. Αυτό είναι, ναι. Θέλετε ανθρώπους υποκριτές. Άλλα να αισθάνονται και άλλα να λένε. Δηλαδή. Θέλετε κάποιον. Ξύλινη γλώσσα, ρε. Θέλετε είναι, σαλιά... να γίνουμε ρομπότ. Εγώ από το Σαλιάρι, ναι, προτιμώ τον Κούι ή τον Μπαλί ή τον Τουρσουνίδη ή τον Λεοντιάδη. Τέλος πάντων. Έξω από τα δόντια. Τα λένε τα πράγματα όπως τα νιώθουν. Αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Ναι, 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 ναι. Πεθαίνει κάποιος, ρε παιδί. Ναι, 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 μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Κάποιος, πεθαίνει τις προάλλες, δεν θα πω όνομα. Πεθαίνει κάποιος ο οποίος εμένα με έβριζε 5 χρόνια. Ναι. Έβριζε κάθε μέρα στο Facebook. Κάθε μέρα. Με έβριζε. Και πεθαίνει ο άνθρωπος. Στο οργανωμένο παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Βγαίνει τώρα ο κουράκι. Θεός χωρέστον. Τι θεός χωρέστον. Αφού πέθανε. Και τι έκανε. Εντάξει, πέθανε. Καλά, έκανε και πέθανε. Εσύ λες, εντάξει, okay, ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει, θα πεις λέει, τίποτα για αυτόν. Λέω, δεν τον γουστάρω, λέω. Και καλά έκανε και πέθανε. Δηλαδή, μου ήταν αδιάφορο. Ναι. Θε να χωριέμαι λόγω που πέθανε. Δηλαδή τι να πω. Α, τίποτα και τα λοιπά. Αδιάφορο σου είναι, ρε παιδί μου. Δεν μου είναι καθόλου αδιάφορο. Καλά έκανε και πέθανε. Μάλιστα. Ρώτα λέει τα Αριανά, λέει, θα χαρούν το ίδιο αν θα πάρουν την ισοπαλία μέσα στον ΠΑΟΚ όπως χάρηκαμε τον. Τον ΠΑΟΚ. Μέσα στον Ολυμπιακό όπως πήραμε τον ΠΑΟΚ. Εγώ έχω φίλους Αριανούς. Ναι. Στο Ολυμπιακό Άρης, ναι, με τον Ολυμπιακό θα είναι. Οι Αριανοί. Ναι. Αν είναι το παιχνίδι να παίζεται ο τίτλος. Ναι. Φυσικά. Να χάσουν 3-0 το κοσάλιδο. Ναι, είναι ανθρώπινο, είναι λογικό μας αυτό. Όταν έπαιζε ΠΑΟΚ Άρης στο. Βρε, ναι, μαζί σου είμαι εγώ. Ναι. Όταν έπαιζε Ολυμπιακός Άρης εδώ. Στο κύπελο. Με τον Ολυμπιακό δεν είσαι. Εννοείται. Λοιπόν. Και αφάω καζούρα, αφού είναι το λογικό, είναι το ανθρώπινο, είναι η υγεία. Δηλαδή, πάω σε βρίσκω ο άλλο να το. Είναι η υγεία να λες αυτό που σκέφτεσαι και είναι την αλήθεια. Τελείωσε. Είναι και πολύ καλό και για την ψυχή σου, ναι, να βγάζει. Τα εσόψυχα. Τα εσόψυχα. Άμπρα. Τελείωσε. Πάω στον κόλπο. Λένε λογικό, λέει, 50 χρόνια λέει χωρί τίτλο, λέει είναι ισοπολίτε. Θα δουν, λέει, τον ΠΑΟΚ να παίρνει και πρωτάθλημα. Είναι λογικό να βγάλω. Φυσικά είναι λογικό. Όχι να το βρίσω. Ακριβώς. Άλλο βρίζω και άλλο ναι. Τι άλλο. Ορίστε, λέει, η ερώτηση και η απάντηση. Τι να έλεγε δηλαδή, να βγούμε στο Λευκό Πύργο. Πώς αντιμετωπίζουν οι Αριανοί το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σπάει την κυριαρχία του ΠΟΚ και φαίνεται ο τίτλος στη Θεσσαλονίκη. Λογικά με στεναχώρια. Στο ποδόσφαιρό μας, όποιος έχει χρήματα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει. Χθες ήμουνα με τον παπά του Διούδη. Ναι. Στο Ζάμπι. Ναι. Λοιπόν. Τρώγατε πιτσόνια. Δεν τρώω τέτοια εγώ. Σίτρος. Δεν τρώω, ρε. Κοστάκια. Ούτε. Τι. Κάθεμαι εκεί τρώω το ενεργειακό ποτό. Μπράβο, τα γόρμα. Το χρειάζεται και το ενεργειακό. Να γίνει σε σούζα. Τι γίνεται. Παπασούζα. Μιλάει και έτσι λίγο. Α, καθώς σαν τον Φερέρα. Πάκο, ρε. Θα πάει. Θα πάει. Ο Δόνι. 2-0. 2-0. Τι 2-0. Ο Σκεντερμπέο νούμερο 2 είναι, ρε. Δεν θα φάει γκολ ο γιος. Κάτσε τώρα, μη σε στείλω τη φιλοσοφική, λέω. Πάμε, πάμε γραμμές να ακούσουμε τον κόσμο. Έλα, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, πάντως είναι υγεία να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε. Φτάνει, ρε Κουλιάνε. Είναι το υγεία. Το τραβήξαμε πολύ. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Φίλε, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε μου, εσύ, έλα, έλα, πάμε. Σφυράκιας. Καλώς ο Σφυράκια, ρε, πού είσαι. Πού να είμαι, δεν σας ακούμε εσύ Νικολάκη, δεν σας ακούμε. Μόνο το μεσημέρι ακούμε αυτό το διπλανό σου, τον τσατσαλοκέφαλο, τον κουμπάρο. Τον τσατσαλοκέφαλο, μάλιστα. Λοιπόν, εχθές βγήκε ένας φίλος του Άρη και είπε ότι στο BBC βγάλανε 4 περίεργα, αξιοπερίεργα που γίνανε στην εκπομπή του Ραπτόπουλου, έτσι, και του Κόκκινου το μεσημέρι. Στο BBC. Ναι, κάτι είπε το BBC, κάτι είπε μια ιστοσελίδα, ξέρω εγώ. Όχι, ο BBC ρε.
σφυράκια. Και πού ξέρω εγώ μπορεί από αυτά. Χαλασμένο τσίπουρο πίνεις. Πετρέλαιο πίνεις. Άρα σφυράκια. Πετρέλαιο πίνω. Ό,τι να είναι, ακούμε ό,τι να είναι. Τα αξιοπερίεργα και είχε μέσα το δικό μας τον Πάρευρο εκεί πέρα που έβγαλε το, που είχε το πιστόλι στη μέση, έτσι. Δεν μου λες ρε Λαπτόπουλε, εσύ είσαι πιο παλιός. Για πες όλο αυτό το φίλο μας τον Αριανό. Ποιοι άλλοι βγάλανε πιστόλια και ακόμα οι ομάδες τους είναι στην Αλφα Εθνική. Γιατί δεν του το είπες εχθές. Η ΑΕΚ έβγαλε. Η ΑΕΚ δεν είχε βγάλει τότε με τον Τοχαλάνο. Ποιος ήταν εκεί στη δεύτερη. Και πυροβόλησαν κιόλας. Στον BBC βγάλανε πέντε πιο extreme καταστάσεις. Στον BBC έχει δίκιο σφυράκας. Όχι εσένα ρε. Όχι. Αυτό λέω φελός. Ρε εσύ ψφυράκα δεν έβγαλε το Ραπτόπουλο. Και ό,τι να είναι με λες. Έβγαλε την, το σκηνικό με το Σαββίδι. Ποιο Ραπτόπουλο έβγαλε. Ναι, ναι, ναι. Όχι με τον Ραπτόπουλο. Τι δουλειά έχει ο Ραπτόπουλο. Αυτό έτσι πως τα είπες είναι σαν έβγαλε το Ραπτόπουλο. Πάω κύριο φίλος. Όχι. Τι κατάλαβες, ρε, τι κατάλαβες. Ναι. Ο Κυρνίκος ο καπετάνιος δεν έβγαλε το πιστόλι και το κόλλησε του, στον δημοσιογράφο στο κεφάλι τότε μέσα στο... σε ποιο γήπεδο ήταν. Ήταν πολύ παλιά αυτά. Έβαλε τα φρέσκα, έβαλε το BBC. Ναι, μα βάζουμε μόνο τα φρέσκα, για. Ναι. Πες τώρα το φίλο τον Αριανό ότι του χρόνου, επειδή πήρανε μια ισοπαλία και το τραβήξανε, το κάνανε να πούμε ακορντεόν και το κοντεύουν να το σχίσουνε, του χρόνου με αυτό τον... το σούπερ μάρκετ, το μινι μάρκετ που έχουν, λοιπόν θα παρακαλάνε πάλι να πούμε να μην πέσουνε. Και πάνε εκεί στα αγοροχώρια και παίζουνε να πούμε με την Κάτω Ραχούλα και με την άλλο Καλλινίκη. Αυτή τη μικρή ομάδα, τρία μάτς, ένα μάτς κέρδισε. Η ομοροίδα σου μέχρι τον Αστράγαλο έφτασε. Οι αιμορροίδες μου και οι αιμορροίδες μου, θα τα πούμε... Ο Αστράγαλος του Πασχαλάκης έφτασε. Οι αιμορροίδες σου τσούζουν. Τα λέμε σφυράκια. Τσουσχεριές που πιπεριές τσούσκες. Φαλακροκόρακα, τα λέμε, πάμε, πάμε, καλημέρα, φύγε σφυράκια, επόμενος, γρήγορα. Μην τρως πικάντικα και πιπεριές τσούσκες όταν παίζεις με τον Άρη. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κουλ. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι Κουλ. Βέβαια, εσύ, έλα. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα. Δύο πράγματα θέλω να σε πω, Κουλ. Να σε ρωτήσω. Μία ερώτηση φωνή να σε κάνω, μάλλον. Ναι, ναι, έχει καθαρή φωνή. Ναι, έλα, έλα, αδερφέ. Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι, ο συμπολίτης που πήρε και είπε για τις δηλώσεις του ΑΚΠΟΜ, ποιο κανάλι είπε ότι τις έδειχνε. Ένα δεν τις έκοψε. Του δημοσίου. Του δημοσίου. Άνα, μπράβο. Ένα το κρατούμενο. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με το συμπολίτη, αλλά το κανάλι του δημοσίου. Ναι. Και ένα δεύτερο, παιδιά. Cool. Ναι. Το Ζαΐρης που γιορτάζει σήμερα... Είναι παγκόσμια μέρα αρκούδας, γι' αυτό. Ο Γιωργάκης, φίλε μου, για ρώτα τώρα Α2, Α3, Α2, Β2, γυμνάσιο... Μαζί σας, ρε! Ποιοι παίρναμε, ποιοι παίρναμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Όπα. Με το Ζαέρι, οι πιο βλαμμένοι από τις 7 παρατέταρτο μέσα στο σχολείο να παίζουμε μπάσκετ. 8 και 4 χτυπούσε το κουδούνι. Μάνα μου έλεγε, γιατί ξυπνάς 6 ώρα, ρε παιδί μου. Για να θα πάω να παίξω με τον Γιώργο μπάσκετ. Ναι, ρε φίλε, ωραίες εποχές. Ρώτα τώρα και θα σε πει. Κοίταξε, ο Γιώργος, πριν πάθει το ατύχημα. Τις 7 παρατέταρτο ήμασταν στο σχολείο. Μετά πήρε τα κιλά. Πήρε τα κιλά, εντάξει, νέος έπαιζε μπασκετάκι. Παιδάρας, αλλά θέλω να σε πω, είχε σώμα. Ναι. Σαν τον αδερφό του το... Μετά έκανε το ατύχημα και λίγο χαλάρωσε, εντάξει. Okay. Φιλαράκι, ο Γιώργος ήτανε, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει να τον πάρει την μπάλα. Ναι. Μια ο ένας κουβαλούσε την μπάλα, μια ο άλλος. Άμα το δώσω το τηλέφωνο μου και με πάρει, θα το πω ποιος είμαι. Δημήτρη, θα είμαι και το Δημήτρη. Τυρόπιτα του πέρασε από το χέρι. Μα το πάρει. Τυρόπιτα δεν έτρωγε εσύ του. Δεν νομίζω ότι. Ναι, όχι, δεν είναι σαν αυτά που λέει τώρα. Νορμάλ ήταν παλιά. Τώρα να βουχοδονώσω να τώρα μπορεί να σε φάει και σένα και την μπάλα μαζί που είχατε, να ξέρει. Απλώς ό,τι τρώει το πιάνει, ρε Κουλ και ρε Κώστα. Το πιάνει, ό,τι τρώει τώρα το πιάνει. Κατάλαβε. Να σε καλά, θα του δώσω. Κανένα δεν μπορούσε να μα πάρει το πρωτάθλημα από το Β2 και το Α2. Κανένα. Ναι. Θα του δώσω τα χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα. Έτσι. Εντάξει. Καλή το σήμερα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Πολικής Αρκούδας σήμερα για όσους άνοιξαν τώρα δέκτες. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, φίλε, έλα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Λοιπόν, Αριανός από την Κιτρινό Μαύρη Νεάπολη. Έλα, Αριανέ, τώρα. Δηλαδή, εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Κιτρινό Μαύρη, τώρα πες τουλάχιστον ουδέτερη, άντε. Άντε, ναι, έλα, άντε, πάμε, έλα, Γορίνα, έλα. Λοιπόν, σας ακούω. Ναι. Scan TV, έλα, Κωνσταντίνε. Όχι, Scan TV. Scan TV, πού το δημιούργησες. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, όταν έκανες εκπομπές επάνω, σε βλέπα εγώ στην τηλεόραση, στο Σκόπιο επάνω. Στο γρουλωμάτι επάνω. Σε έχω ένα βιντεάκι Scan TV, λοιπόν, τώρα, αυτό, παιδιά, να και κλαίτε όταν όλοι, πάτε ναι. Στο καρφί... Και είχε στην Ευγενούλα μέσα, πήγαμε στο βουλκανιζατέρ εκεί κάτω στην Τούμπα και μιλήσαμε. Ήρθαμε το μηχανάκι, μα θυμάσαι. Ναι, ρε, είχα πατήσει το καρφί. Ναι. Ξέρω, εκεί ήρθαμε το μηχανάκι και μιλήσαμε. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο είναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ σας ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Mm-hmm. Ασυναχωρέθηκα για τις δηλώσεις του Βασιλόπουλου. Που έβρισκε το Βασιλόπουλου.
Είπε έλα καμά τον Κουί, τον είπε. Δεν τα δηλώσει. Ανάρτηση πρέπει να κάνει ο άνθρωπο στο Facebook. Ναι. Εντάξει, ούτε και εγώ θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό είναι υγεία. Ναι. Εντάξει. Βγήκε ο Κουίς και γύρισε και είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει, τι θέλει. Εχθές ο Μαυρέας που βγήκε στο, σε εσάς την εκπομπή, στον Μπουζό. Ναι. Δεν ήξερα ποιος, ήταν ακούγα Αντώνης και μετά έπανε το επίθετο. Μου θύμισε φίλο μου τη δεκαετία του 90 με σταράκι, άσπρη κάλτσα και χιαστή τέννις. Με ροκάμα το ψάχνει ο Μαυρέας. Καλά κάνει. Παίκτες από κάτω να φέρει το παιδί. Καλά κάνουν. Όπως μπορεί ο καθένας. Εγώ πιστεύω ότι το κάνω γιατί είναι οπαδάκια. Δεν το κάνω για το μεροκάματο. Εντάξει, καλό και το μεροκάματο. Δεν με νοιάζει γιατί το κάνω. Μεροκάματο δηλαδή να το πάρουν. Δεν μιλάνε έτσι. Ναι. Ναι. Όταν είσαι ένας εισαγωγικά επώνυμος ή ποδοσφαιριστής. Εμείς δεν βρίσκουμε κανένα παλέμαχο, αναλύουμε τα γεγονότα. Α, βρίσκουμε τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν. Εμείς έχουμε ένα επίπεδο εδώ πέρα. Πρέπει την πίτα να κάνει. Δεν θέλω, στεναχωριέμαι για αυτά τα πράγματα. Ναι. Πάμε, καλημέρα, παιδιά. Επόμενο. Του κάνω κριτική, θα το αλλάξω στα πετρέλαια, τι θα τον βρίσκω. Όχι, όχι. Καλημέρα, να στείλουμε μόνο στην, στα παιδιά μας ακούν στην Αλβανία, τον Τουρίμ εκεί. Κάθε μέρα λέει δε συγκοριτσά μας ακούνε. Καλημέρα και στην φίλη μας την Νένα, η οποία λέει αν θέλετε, εκλάπη λέει το αυτοκίνητό μου. Αν θέλετε να το αναφέρουμε, θα το αναφέρω. Τι γιατί δεν τα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Πες, τι έγινε, τι ένα Toyota Corolla θαλασσί, εκλάπη από την Πολύχνη Σάββατο, νη Β' όμικρον 7503. Είχε αεροτομή λέει πίσω. Νη Β' όμικρον. Νη Β' όμικρον 7503. Toyota Corolla θαλασσί. Το 94 μοντέλο. Στο ψήρισαν τώρα εκεί στην Πολύχνη, τώρα μπορεί να γίνει σίδερα εκεί παρακάτω, τέλο πάντων. Πώ τα κλέβουν τα παλιά ρε Αιγύπτη, γιατί τα παίρνουν. Για τα ανταλλακτικά τώρα. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Θα πάω να κλέψω κανένα ντάτσον καμιά μέρα. Ναι. Από κάνα γύφτο για να πάρω το άκτι μου πίσω. Θα ψάχνω γύφτο στον ντάτσον. Είμαι ικανός δηλαδή. Μα τους κάνω κακό στη δουλειά σου. Οι άνθρωποι μπορούν από αυτό το κίνητο να μετακινηθούν για απλά πράγματα. Τα χρειαζόμαστε. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, να δώσω κάποιες πληροφορίες χαρακτηριστικά ποιος παίρνει τα αμάξι. Ναι. Είναι γύρω στο 70% θα πέσει μέσα, Κώστα, να το ξέρεις. Τι χρώμα τα αμάξι. Τι χρώμα είναι, για πες. Κουλιανή, τι χρώμα τα αμάξι. Είναι ζάντα αλουμινίου ή τασάκι έχει. Θαλασσί, θαλασσί. Τασάκι ή ζάντα αλουμινίου. Ε, πού να ξέρω ρε σήμερα ο Τάσκολας. Έχει σημασία, έχει σημασία. Ε, την κοπέλα την καλύτερη. Ναι, κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, κοπέλας, ναι. Λοιπόν, Νίκο, αυτό που είπες πήρα να πω, λοιπόν, τέρματη υποκρισία που υπάρχει, έτσι. Αυτό το, το υποκριτικό, λέμε άλλα, εννοούμε άλλα και τέτοια. Μπράβο στον Κούι που έβαλε το συνέστημα. Αυτό να τελειώνει. Ναι. Έβγαλε αυτό που νιώθει ο άνθρωπος και το είπε. Δεν είναι κακό. Μπράβο και στο Μαυρέα. Και αν γουστάρω, αν γουστάρω. Να σου πω λίγο. Αλλά ο Μαυρέας ναι, ήταν λάθος ανάλυση παιχνιδιού. Α, για τα καθυστερήσεις. Εντάξει, άσο. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο Μαυρέας, όντως, γιατί ο Άρης δεν έκανε καθυστερήσεις. Έπαιξε προσεγμένα και πήρε και το κέντρο και έλεξε και το παιχνίδι. Είναι χειρότερο να πεις άλλα αντάλλο στο παιχνίδι παρά να πεις το συνέστημά σου. Ναι. Εντάξει, Μαυρέα θα σε πάρουν εκεί. Εντάξει. Να το, όχι, όμως, κοίτα, να τελειώσει, Κώστα, να σου πω και κάτι. Ειδικά και σε κοινωνικά ζητήματα και σε αθλητικά. Τέρμα αυτό το υποκριτικό. Αυτό σκέφτεσαι. Αυτό θα πεις. Ναι, απλά μπορείς να το πεις με ωραίο τρόπο έτσι ώστε να μην εκτεθείς. Υπάρχουν οι σωστές λέξεις, ναι. Νίκο, όσο και να το κάνει ο Κώστας μπορεί να το λέει αλήθεια, μπορεί να το λέει υποκριτικά. Να σου πω, μα δεν εμένα μ' αρέσει αυτό που λέει. Καλά έκανε και πέθανε. Ναι, να σε λαχωρεθώ. Να ακούσεις αυτό που πιστεύεις, όχι ξύλινες γλώσσες και... μαζί είμαστε, μαζί. Λέξεις, αυτό ήθελα να πω, φιλιά. Να σου πω κάτι, ή τοποθετείς ή μην τοποθετείς. Αλλιώς θα φας πίσω. Δεν θα κλάψω υποκριτικά για κάποιον που έφυγε, ούτε θα, δεν το χουστάζει, ούτε θα στεναχωρεθώ υποκριτικά για κανένα. Με τη λογική του Κωνσταντίνου και ο Κούις λέει μεροκάμα το έψαχνε, γι' αυτό το ξαναλέω για μένα, περισσότερο βγάζουν το feeling τους, το παδάκι μέσα τους. Θα θες μια πάντηση. Ψάχνει ο Ντίνος ο μεροκάμα, δεν ψάχνει. Θα σου πω ένα λεπτό. Ναι. Ο Σαββίδης έχει υποθάλψει ότι παραβατικό, ότι περίεργο, έχει δώσει λεφτά, παλέμαχοι δεν έχουν να φάνε, τους έχει δώσει κτλ. Ο Καρυπίδης τους έχει διώξει από το γήπεδο τους παλέμαχους. Ναι, ναι. Οπότε ο Κούις δεν ψάχνει μεροκάμα και να ψάχνει δεν θα έπαιρνε. Ναι. Καλημέρα, πάμε επόμενος, έλα. Άντε, μπράβο, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Ελμοπό, ναι. Σε πιάσαμε. Με γνωρίζεις κατευθείαν. Βέβαια. Λοιπόν, παίζαμε εμείς την Κυριακή με την Αγκαθιά. Ως άλλος Άρης, εμείς βέβαια σπάσαμε το αίτητο της Αγκαθιάς. Δεν μπόρεσε ο Άρης να το σπάσει του ΠΑΟΚ, εμείς το σπάσαμε. Αυτά είναι. Μετά, ναι. Ναι, η Αγκαθιά ήταν αίτητη, ρε φίλε, και την είχαν ακούσει. Τα αποτελέσματα στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα αποτελέσματα λέω, τα προγνωστικά στο στοίχημα βγαίνουν... Ναι, από τη χαρά σας πάτε και στα Λουτρά να βουτήξετε να πούμε και την Αγκαθιά. Βγαίνουνε το πρωί λοιπόν το αγώνα. Είχε 3.35, είχε τον Άσο μέσα στην έδρα μας. Και πριν να ξεκινήσει ο αγώνας πήγε στο 5.30. Όπα. Και το διπλό το είχε στο 1.30.
Και λίγο βρωμούσε το παιχνίδι, αλλά τελικά το πήραμε με 2-0 πολύ εύκολα. Παλικάρια Όλμο πώς. Πόσο είναι ο Άσος, 3,5? Ήτανε στην αρχή και πριν το παιχνίδι έγινε 5,5. Κοίτα να δεις τι γίνεται σιγά με θήκη. Υπόπτα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων για τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα όπως θέλει μπορεί να συμπεριφέρεται. Απλά αυτό που θέλει να πει Κωστή ο Κουλιανός είναι ότι δεν είναι καλό για τη δουλειά του αυτό που κάνει. Πολύ κακό τον κάνει. Πάρα κατά πολύ τα άλλα μπορεί να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Αλίμον δεν το απαγορεύει κανείς να κάνει τίποτα. Ακριβώς, αλλά δεν θα κοιτάξει ψηλά έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό δικό του θέμα είναι. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει νόμος να το απαγορεύουμε, αυτή είναι η λογική. Ναι. Και κάνω ένα τελευταίο. Με την κυραδόρα τη φωτογραφία, ρε Νίκο, δεν την ανέβασε. Παιδιά, είναι σεβασμός. Δεν ήθελε. Ναι, βέβαια, δεν μπορώ να ανεβάζω πράγματα. Θέλαμε να τη δούμε, τη κυραδόρα. Τη ρώτησε, ναι. Τι σου είπε. Δεν χρειάζεται. Τελείωσε. Αφού θέλαμε να τη δούμε. Είμαστε, έχουμε σε κάποια θέματα τάκτ. Δεν γίνεται να άντε ότι θέλουμε τσιφλίκι μας να κάνουμε. Έχω τάκτ. Εσύ ειδικά σφίζεις. Είσαι τακτικός. Γιαγιά μου 94 χρονών είναι. Ναι. Γιαγιά μου είναι 94 χρόνια, γι' αυτό είπα να τη χαίρεσαι. Κυρία Δώρα, είναι αρχόντισα. Άστο, αρχόντισα. Να σε καλά, μου πει. Χαιρετίσματα, τα λέμε. Φιλιά, όλα τα επαγγελματικά αυτά τα τζάτζουν, λέει, τα κλέβουν και τα στέλνουν στη Συρία στον πόλεμο, λέει. Σε Αιγύπτιους, Σύριους, Τούρκους. Ποιο τα κλέβει, Αιγύπτιοι. Ναι, και τα στέλνουν εκεί για να τα χρησιμοποιούν στα καρότσα να βάζουν τα πολυβόλα στι καρότσε. Εγώ σου είπα ότι οι Αιγύπτιοι είναι φύρε. Το έχει πει, ναι. Μεγάλε φύρε. Το έχει πει, όντω. Μια μέρα μπαίνει μια Αιγύπτισσα στην Αλφα-Μπανκ πριν 20 χρόνια. Περιμένω στη σειρά με τη φτέρνα, τη μαύρη, τη βρώμικη εκεί. 4-5 παιδιά πόσα ήταν. Αμολάει τη χερούκλα όπως ο Πρέλεβιτς πήγε στο Μακεδονία. Έλα, βρε, φαγώθηκες. Τι πράγμα είσαι. Αμολάει τη χερούκλα σαν τον Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς δεν τα θέλει για την πάρτι του. Για να σώσει τον μπάσκετ το θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Αμόλυσε και λέει παιδιά πρέπει να σώσουμε το τμήμα μπάσκετ. Του ούτε γύφτσα τα θέλει για τα παιδιά, για το γύφτο τα έδωσε στο καφενί. Εντάξει, ναι, αλλά θα τα φάει κάποιο δικό του. Ναι. Αμολάει τη χερούκλα με έναν τρόπο πολύ αντικαθοσπρεπικό. Ναι. Λέει δώσε. Λέει, δώσε εγώ γιατί, παιδιά, γιατί λέω μωρή γύφτσα, λέω μαζί τα κάναμε να σε δώσω λεφτά. Μπα στο διάλογο πρωί-πρωί. Μη. Τα βολή, προσπάρ, τι λέει. Άντε, τον πούλο μου, έτσι. 3-20 λέει ο τριπλοσάγωνο το έπαιξε τον άσο τη. Του Αλμοπού Αριδέα. Μα τα καλάκια. Πονηρό ο τριπλοσάγωνο. Καλημέρα. 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 Καλώ ονα. Καλημέρα, Ραπ, καλημέρα, Κούλ. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, να πω το Αργιανό είμαι. Έλα, Αργιανέ, έλα, Αργιανό. Δεν μου λες, λέτε για τον Ολυμπιακό τι θα κάνει ο Άρης. Εσείς με τον Παναθηναϊκό τι θα κάνατε για να καθαρίσουμε εμείς στην Ευρώπη. Εμείς θα πάμε να κερδίσουμε ούτως άλλως, αλλά το εμείς και εσείς. Ναι, θα πάμε να κερδίσουμε γιατί και ο Άρης θέλει την νίκη με τον Ολυμπιακό. Ναι. Την Καβάλα ποιος την υποστήριζε όταν ήμασταν εμείς στη Γάμα. Το Όφι πέρσι ποιος τον υποστήριζε. Με την Τρέιστερ ποιος έβγαινε κάτω και πανηγύρισε στο Λευκό Πύργο. Είπαμε φίλε, αυτά είναι λογικά συναισθήματα του οπαδού. Δεν τα κακίζουμε εμείς. Βρίσατε το γκουι τώρα. Βλαχοπαοξίδες. Εμείς σαν εκπομπή το θεωρούμε φυσιολογικό. Ο κόσμος θα βγει να πει τα δικά του τώρα. Βλαχοπαοξίδες, βρίσατε το γκουι. Εδώ ο προπονητής μας ήρθε και δεν έκανε δηλώσεις. Έκανε δηλώσεις μάλλον. Δεν μίλησε δημοσιογράφος και βγήκα τώρα και τρελαθήκα. Αυτό φίλε είναι φάουλ όμως. Άκουσε με λίγο. Είναι για μας ο Κουίς και ο Αλεξιάδης. Άκουσε με λίγο φίλε. Είναι ο κάθε τυχαίος τώρα και να λέει λακάμα και τέτοια. Μα, άκουσε με λίγο. Το θέμα του Παντελίδη είναι ένα άλλο. Είναι ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με το κομμάτι της εργασίας μας. Δικαίωμά του να μην μιλήσει. Δεν είναι δικαίωμά του. Δεν είναι δικαίωμά του. Αυτό θα μας φωνάξει μετά στη συνέντευξη να μιλήσουμε και να το βγάλουμε στον αέρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν οι δημοσιογράφοι στο Καραϊσκάκι, στο Χαριλάου, στην Τούμπα είναι Ούγγανοι και χούλιγκαντς, καλά κάνει ο κάθε Παντελίδης και δεν μιλάει. Όταν μιλάει με ανθρώπους. Όχι, 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 διαφωνώ. Βγαίνει τώρα ο Μήνος. Βγαίνει ο Μήνος. Τι είσαι ρε, ο παδός του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφος. Έτσι χάσαμε καλά το κομμάτι να πηγαίνουν οι φίλοι εκτός έδρας στα παιχνίδια. Στο τέλος δεν θα κάνουμε και δηλώσεις. Όταν θα γίνετε πραγματικοί δημοσιογράφοι. Στο τέλος δεν θα γίνουν και δηλώσεις. Σε όλα τα γήπεδα και δεν γίνεται. Κύριε Παντελίδη. Μπορεί να πει δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση και τελειώνουμε. Αλλά όχι γενικώς φεύγουμε. Πες ότι εγώ με προπονητή. Ρε φίλε, στο επόμενο ματς θα πάνε πάλι συνέδευση που με το ίδιο σωστικό λέμε δεν σε βγάζουμε. Πες εγώ ότι είμαι προπονητής. Εγώ είμαι νευρικός. Και έρχεται ο Μήνος και μου λέει διάφορα. Είσαι επαγγελματίας όμως. Και τον πιάνω από το λαιμό το Μήνο και γίνεται ρινκ. Καλύτερα να μην πάω. Αγόρι μου, είσαι επαγγελματίας όμως. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Καλύτερα να μην πάω. Γι' αυτό πληρώνεις αδρά και τα παίρνεις. Είσαι επαγγελματίας. Θα με μιλάει ο άλλος με... Μπορεί να το πεις με ωραίο τρόπο, φίλε, η ερώτησή σου με προσβάλλει. Πάμε παρακάτω. Ρε, μπορεί εγώ, επειδή είμαι νευρικός, να τιμωρηθώ. Δεν πάω. Στείλε τον βοηθό σου να μιλήσει. Δεν πάω κανένας ρε. Στείλε τον βοηθό. Θα πάω τώρα με τα χουλιγκάνια τη σειρά 4 και τη σειρά 3 και τη σειρά 10. Δεν είναι όλοι να κάνω διάλογο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ρε, δεν βάζουμε όλοι σε ένα τουρβά. Έλα φίλε. Κανίβαλοι τώρα. Κάτσε να κλείσω φίλος. Κανίβαλοι.
Ναι. Να πω κάτι για προηγουμένως δύο πραγματάκια. Ο προηγούμενος είπε κάτι για πιστόλια για τη σάκη του Παναθηναϊκού. Και δεν μου λες δηλαδή, οι σοβαρές μου να βγάζουν, να σας ρίξουν όλες τις ομάδες. Ναι, ρε φιλάσου, είναι... αυτά τα πράγματα είναι κατάπτυστα όλα. Όποιος και αν τα κάνει, είτε είναι ασπρόμαυρος, είναι κόκκινος, είναι πράσινος, είναι κατάπτυστα. Άστο, άστο. Ναι. Την Κυριακή, ο διαιτητής νορβηγός δεν έκανε. Ήτανε τίποτα, ξέρω εγώ, από πουθενά εδώ πέρα, από Ελλάδα. Νορβηγός ήταν, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που είστε και δημοσιογράφοι, είστε παραγωγοί. Σε 13 μάτσο Άρη, εγώ 10 ξένου σε ένα κύκλο. Κάτσε ρε να το ακούσουμε τον άνθρωπο. Δεν έχασε ποτέ. Ναι. Δεν έχασε, δεν έχασε, την άκουσα. Ποτέ. Τι ποτέ. Δεν έχει χάσει ο Άρης. Από τον Πάο. Με 13 ξένου διαιτητές δεν έχει χάσει ποτέ ο Άρης. Ναι. Από την 19 και μετά. Ε, πώς δεν έχασε, ρε φίλε, σου Βικελίζα με τρελάνε, ρε φίλε. Δεν έχασε ποτέ στον πρώτο γύρο. Ό,τι θες που λες. Αυτό φέτος. Ε, τίποτε άλλο, το ποτέ άλλο. Δεν με τρελάνετε τώρα. Είπαμε να λέμε τα πράγματα, αλλά όχι ότι να είναι. Ναι. Αυτό τώρα που κάθεστε και λέτε για πέναλτι. Στο πρώτο μάτσο που στο κύπελο. Ποιο πέναλτι λέγαμε εμείς. Με τον Γκάμα. Ήταν η διαφάση και χειρότερη. Όχι, δεν ήταν η διαφάση. Δεν ήταν η διαφάση. Χθες την είδα τη φάση καρέ-καρέ. Προλαβαίνει ο Μάτος και κατεβάζει το πόδι κάτω. Ενώ ο Ρος δεν το κατεβάζει το πόδι. Τον γκρέμισε. Τα λέμε φίλε Αργιανέ, τα είπαμε όλα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Το γκρέμισε το χοντρό. Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μπήκε λοιπόν, μια φορά στην περιοχή. Δεν παίρνουμε και άλλες γραμμές. Μπήκε μια φορά στην περιοχή ο χοντρός. Εμένα δεν μου αρέσει να παραποιούμε δεδομένα και αλήθειες. Μα τώρα ο Αργιανός αίτητος, πώς αίτητος, αφού έχασε προχθές με τον Ιταλό. Εδώ. Ο Αργιανός είναι προπαγάνδα. Ναι. Έφτιαξε τώρα ατμόσφαιρα. Προπαγάνδα.gr είναι τώρα. Τι πράγμα είσαι. Φύγε. Νάτος, χρόνια πολλά γορίνα μου. Έσκασε η πολική μας αρκούδα. Σήμερα παγκόσμια μέρα. Γιορτάζεις. Γλυκά δεν βλέπω, Ζαεράκο. Γλυκά δεν βλέπω. Λοιπόν, αμέσως τώρα. Η πολική μας αρκούδα εδώ γιορτάζει, να τον ευχηθείτε χρόνια πολλά άπαντες, μαζί με τον Έλωρο, το Πούμα, το λιοντάρι μας, έτσι, τον Γιάννη Πάγκο μέχρι και τις 12. Ζώα. στις 12 ακριβώς η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο, στις 2 η ώρα θα έχετε Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο, εμείς θα τα πούμε το απόγευμα από την Τούμπα για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος, μένετε εδώ, Νίλς Χόγκερσον, Μαμαλάκης, Πουλενάρα Μεγάλη, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, φτασεύει μας κύριε Καζαμπάκα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο!